Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και από μένα. Πήραμε τη σκητάλη από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας και θα σας μεταδίδουμε συνεχώς τις εξελίξεις και, και τα αποτελέσματα. Και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη να μιλήσουμε με τον Φίλιππο Καραμέτο. Φίλιππε, τι εξελίξεις έχουμε? Καλησπέρα. Υπάρχουν και ένα μπαράζ δηλώσεων τώρα. Βεβαίως και από τη Γερμανία είναι η πρώτη αντιδράση. Ένας Γερμανός βουλευτής του CSU είπε ότι ίσως η Ελλάδα να ήταν καλύτερα εκτός ευρώ με ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι αναμενόμενες αντιδράσεις οι οποίες γίνονται από την πλευρά της Γερμανίας. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Καμίνης είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ο κύριος Μπουτάρης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Αθήνας, δηλαδή που είχαν ταχθεί υπέρ του ναι, να θυμίσουμε στον κόσμο, λένε ότι από αύριο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει μάλλον μια αντίδραση από την ΟΝΕΔ που την ακούσαμε και πριν, ζωντανή μας σύνδεση από τον πρόεδρο του ΟΝΕΔ, τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη, ο οποίος και ο ίδιος ζήτησε αμέσως την παρέτηση του κύριου Σαμαρά. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει έτσι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε μάλλον με ενδιαφέρον όλες τις αντιδράσεις των ξένων πρακτορείων ειδήσεων, όπου με τα πρώτα αποτελέσματα που υποδηλώνουν πλέον την ξεκάθαρη επικράτηση του όχι στο δημοψήφισμα, ενισχύοντας την έκκληση, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης να ψηφίσει τους πιστωτές που ζητούν περισσότερη λιτότητα. Το Bloomberg τονίζει σε δημοσίευμά του, θα το διαβάζω τώρα εδώ από το zoogla.gr. Τονίζει στο τελευταίο δημοσίευμα ότι τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα κάνουν λόγο για επικράτηση του όχι με ποσοστό κοντά στο 60%, που αντιτίθεται στα αιτήματα των πιστωτών. Επισημαίνει επίσης το οικονομικό πρακτορείο ότι ο κύριος Τσίπρας είχε καλέσει τους συμπατριώτες του να ψηφίσουν εναντίον της λιτότητας, ύστερα από την προκήρυξη δημοψηφίσματος πριν από μία εβδομάδα. Όπως υποστηρίζει τώρα το πρακτορείο, η Ελλάδα εισέρχεται σε άγνωστες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιοχές, χωρίς να υπάρχει σαφή πορεία για τη συνέχιση ευρωπαϊκής βοήθειας με τις τράπεζες κλειστές, από τη στιγμή που η κυβέρνηση είχε καταλήψει συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτό να κάνω μια μικρή παρένθεση. Υπήρξε πριν μια διαρροή ότι θα συνεδριάσει αύριο το Eurogroup, το οποίο διαψεύστηκε. Ναι. Η μόνη δεδομένη και διασταυρωμένη είδηση είναι αυτή που είχαμε μεταδώσει και νωρίτερα, ότι θα συνεδριάσει το Euroworking Group. Οι πολιτικές εξελίξεις εξάλλου, Φίλιππ, είναι ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στις Βρυξέλλες. Ναι, θα το δούμε αυτό. Ούτως ή άλλως την Παρασκευή περιμένουμε, έτσι που είχε ετοιμαστεί και το ειδικό αεροσκάφος. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Το SNBC επικαλείται δηλώσεις αναλυτών. Με τον Πίτερ Τσάντουγκολ να επισημαίνει ότι αν υπερισχύσει πλέον το όχι με μεγαλύτερο ποσοστό, τότε θα ενισχύσει την εντολή του ΣΥΡΙΖΑ και θα ασκήσει πίεση σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Από την πλευρά του οικονομολόγου της UniCredit, ο Έρικ Νίλσεν, δήλωσε ότι αν οι Έλληνες ψηφίσουν όχι, ο Τσίπρας ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα πάει στις Βρυξέλλες και θα πραγματευτεί για να υπογράψει μια αναθεωρημένη συμφωνία σε λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό είναι περίπου έτσι το κλίμα που δημιουργείται, μάλλον στο διεθνή τύπο όσον αφορά τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα. Μάλιστα, Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να μιλήσουμε μαζί. Ναι, ό,τι έχουμε θα διακόψουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππε, και πάμε κατευθείαν στον Χρήστο Μαζάνη, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Χρήστο! Καταρχάς, Κωνσταντίνο, όπως μεταδώσαμε και πριν από λίγο και το γράψαμε και στο Zoogla.gr, φυσικά λύθηκε αυτό το μυστήριο με το τηλεφώνημα της κυρίας Πακογιάννη. Αν έγινε ή δεν έγινε τελικά η ανακοίνωση. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ότι το τηλεφώνημα έγινε το Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Όντως η κυρία Πακογιάννη τηλεφώνησε στον κύριο Σαμαρά και του ζήτησε να παρατηθεί. Εδώ από τη Νέα Δημοκρατία η απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία με το τηλεφώνημα είναι: αφήνουμε στην κρίση του καθενός να σκεφτεί και να κρίνει μια τέτοια πράξη. Αυτό όμως που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να το αναφέρουμε είναι ο λόγος που διέρευσε τώρα η είδηση αυτή ότι υπήρξε τηλεφώνημα, διότι εμείς οι δημοσιογράφοι που βρισκόμαστε εδώ στο στρατηγείο της Νέας Δημοκρατίας το μάθαμε τώρα. Αυτό για να διευκρινιστεί όσον αφορά την διαρροή των ειδήσεων που γινόταν πριν από μία ώρα. Τώρα, κάποιες πρώτες αντιδράσεις. Επανέρχομαι πάλι στον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος και αυτός ερωτήθηκε για αυτό το τηλεφώνημα. Απάντησε λοιπόν το εξής. Η πορεία μου έχει δείξει, λέει ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν ενδιαφέρομαι για αξιώματα. Δεν θέτω θέμα ηγεσίας. Προέχει η σύναψη συμφωνίας και η επιστροφή της χώρας σε ομαλότητα. Αυτά αναφέρει ο κύριος Μεϊμαράκης. Επίσης, εξαιρετικό ενδιαφέρον, η δήλωση του κύριου Χαρακόπουλου. Λέει ο κύριος Χαρακόπουλος, η παράταξή μας συνεχίζει να μην πείθει και πρέπει να δούμε τι φταίει. Ακούσατε πριν από λίγο και τις δηλώσεις του Σάκη Ιωαννίδη, του Προέδρου της ΟΝΕΔ, για το τι ακριβώς ανέφερε. Εγώ στέκομαι στα τελευταία λόγια της δήλωσής του, όπου είπε ότι ο ελληνικός λαός μίλησε και φαίνεται ότι θέλει να φύγει το παλιό πολιτικό σύστημα.
Τώρα, κάτι τελευταίο να σου πω από εδώ, από το στρατηγείο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το εξής, ότι στελέχη, επειδή ρωτούμε συνεχώς στελέχη τα οποία έρχονται εδώ στο κτίριο, διαδίδουν το εξής, ότι περιμένουν μια συμφωνία μέσα σε 48 ώρες, όμως αν η συμφωνία αυτή δεν γίνει, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαδίδουν ότι δεν είναι έτοιμα να απευθυνθούν στο λαό. Αυτό κρατήστε το, γιατί το βράδυ είναι μεγάλο. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να έρθουμε στους καλεσμένους μας. Κύριε Λεβέντη, βλέπετε συμφωνία στις επόμενες 48 ώρες? Εγώ βλέπω πορεία προς τη Δραχμή. Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω ότι θα πάει αύριο ο Τσίπρας έξω και θα του πούνε, παιδί μου, αυτή είναι η Ευρώπη, όπως την... ή δέχεστε τη συμφωνία ή έξω. Θεωρείτε γιατί... δηλαδή ότι θα κρατήσουν τη στάση που είχαν και την εβδομάδα που μας πέρασε? Μα οι ξένοι έχουν κανόνες. Δεν είναι αύριο το πρωί αλλάζουν μεθαύριο, όπως εδώ στην Ελλάδα είδατε. Άλλα έλεγε ο Βούτσης, άλλα έλεγε ο κοινός ο άλλος, πώς τον λένε, ο καθένας τα δικά του. Λοιπόν, οι ξένοι έχουν κανόνες και εξ αρχής η υπόθεση των αντιμνημονιακών, όπως και οι μνημονιακοί είχαν γίνει κλητήρες της Μέρκελ, αλλά και οι αντιμνημονιακοί βασίζονται σε μία αυταπάτη, ότι θα πάνε έξω και θα φοβηθούν οι ξένοι. Ενώ η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ ενός τρίτου δρόμου. Δηλαδή να κόψουμε τις πρόωρες συντάξεις, να κόψουμε τις παθογένειες στις άλλες, τους αργόμισθους, τους δήμους, τις ΔΕΚΟ, να διώξουμε από τη Βουλή τους 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, τους 12.000 αποσπασμένους να τους γυρίσουμε στις δουλειές όπου οργανικά ανήκαν. Είστε υπέρ μιας να επιφέρουμε δηλαδή κόψιμο στις πατάλες και στις ασωτίες, τα χρήματα των κομμάτων να κόψουμε, τα χρήματα των ΜΚΙΟ όλα. Η Ελλάδα χρειαζόταν από το 2009 αυτοκάθαρση και εθελούσια λιτότητα. Και να πηγαίναμε έξω στην Ευρώπη και να πούμε, σαν Ελλάδα, ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Τα κόψαμε όλα, αυτά που μπορούσαμε, που βρήκαμε. Τώρα μεταθέστε και εσείς τα ομόλογα των τριών πρώτων ετών πιο πέρα, για να μπορέσουμε αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε εντός Ελλάδος, να δουλέψει ο κόσμος. Αυτή ήταν η θέση της Ένωσης Κεντρών. Ο τρίτος δρόμος, ούτε τα δανεικά των Βενιζέλου Σαμαρά που είναι έγκλημα, αλλά ούτε και το να βρίζουμε την Ευρώπη που είναι η λιθιότητα του Τσίπρα. Έναν τρίτο δρόμο, με το κεφάλι ψηλά, περήφανα, να κόψουμε όλα τα κουσούρια που κουβάλαγε το πολιτικό μας σύστημα και να πάμε έξω να ζητήσουμε λίγη βοήθεια, εις τι θα συνίστατο η βοήθεια, στην μετάθεση των ομολόγων των 3-4 πρώτων ετών, στα οποία είχα συζητήσει εγώ με επισήμους στην Ευρώπη και μου λέγανε αλίμονο αν δεν δώσουμε μια τέτοια βοήθεια, γιατί αυτά που δίνουν με τη δόση είναι πολύ περισσότερα. Και επιπλέον και τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό. Πρέπει αυτά να επιστρέψουν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε να επιστρέψουν. Και όχι 15%. Όποιος δεν τα γυρίσει, να τον κυνηγάνε εις ολόκληρον. Εις ολόκληρον να τον κυνηγάνε όποιος δεν γυρίσει τα λεφτά. Όποιος τα γυρίσει, να δώσει 15%, να τα φέρει εντός Ελλάδος. Όποιος δεν τα γυρίσει τα 130 δις, εις ολόκληρον. Και να ειδοποιήσουμε τις ξένες τράπεζες να τα κατάσχουν. Να ζητήσουμε τη συμπαράσταση της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Γαλλίας, όπου Έλληνες έχουν βγάλει στο εξωτερικό χρήματα, να τα κατασχέσουν, γιατί είναι κλεμμένα από τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών. Τα ομόλογα των 3-4 πρώτων ετών να μείνουν εντός Ελλάδος και να πληρωθούν εις το απότερο μέλλον, βραδύτερον, και τα 130 δις που βγήκαν έξω, όσα μεν επιστρέψουν να δώσουν μόνο 15-20%, όσα όμως δεν επιστρέψουν, να τα κατασχέσουν οι ξένες κυβερνήσεις εις ολόκληρον. Μία άνω τελεία, κύριε Λεβέντη. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, παρακαλώ. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. 5 μήνες διαπραγματευθήκαμε για το δικαίωμα να ακουστεί αυτό το λογικό επιχείρημα. Όχι νέα δάνεια πριν αναδιαρθρωθούν τα παλαιότερα μη βιώσιμα δάνεια. Όχι νέες περικοπές των ισχνότερων εισοδημάτων, ναι στις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που πλήττουν τους πακτολούς των εσόδων της διαφθοράς. Ο τερματισμός της ανερμάτισης της λιτότητας και η αναδιάρθρωση του μη βιώσιμου χρέους
ήταν οι δύο διαπραγματευτικοί στόχοι της κυβέρνησής μας. Δυστυχώς, αυτούς τους 5 μήνες, όπως απεδείχθη, οι δανειστές αρνήθηκαν κάθε ουσιαστική συζήτηση. Από την πρώτη στιγμή, σχεδίασαν να μας κλείσουν τις τράπεζες, ώστε να μας ταπεινώσουν στα δύο αυτά μέτωπα. Στο μέτωπο της λιτότητας και στο μέτωπο του μη βιώσιμου χρέους. Να μας επιβάλλουν ουσιαστικά δήλωση μετανοίας για την κριτική που ασκήσαμε στα αποτυχημένα μνημονιακά προγράμματα, αρθρώνοντας για πρώτη φορά στο Eurogroup επιστημονικό λόγο στον οποίο δεν υπήρχε αντίλογος. Αυτός ήταν ο στόχος του τελεσίγραφου της 25ης Ιουνίου, το οποίο τελεσίγραφο σήμερα ο ελληνικός λαός επέστρεψε σε αυτούς που το έστειλαν. Από αύριο, με το γενναίο αυτό όχι που μας πρίκησε ο ελληνικός λαός, με το όχι που είπε αγνοώντας τον φόβο που δημιούργησαν με τις κλειστές τράπεζες και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης της ολιγαρχίας, με αυτό το εργαλείο, με αυτό το όχι, θα τίνουμε χείρα βοηθείας, χείρα συνεργασίας προς τους εταίρους μας. Θα τους καλέσουμε έναν έναν να βρούμε κοινό τόπο. Θα δούμε, για παράδειγμα, θετικά το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν μερικές μέρες προς τιμήν του εξέδωσε έκθεση που επιβεβαιώνει ότι το χρέος μας χρειάζεται αναδιάρθρωση. Θα αντιμετωπίσουμε θετικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κράτησε την περασμένη εβδομάδα στάση αναμονής. Μια στάση που δείχνει την κοινή μας αγωνία για την ανάγκη εξέβρεσης αμοιβαίως εποφελούς λύσης, συμφωνίας λύσης. Θα αντιμετωπίσουμε θετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπως και εμείς, όπως όλος ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του, θέλουμε να παίξει θετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επούλωση της ελληνικής πληγής, που είναι και πληγή της Ευρώπης. Από αύριο, η Ευρώπη, της οποίας η καρδιά σήμερα το βράδυ χτυπάει στην Ελλάδα, αρχίζει να γιατρεύει τις πληγές της, τις πληγές μας. Το όχι το σημερινό είναι ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ένα όχι στο όραμα της Ευρωζώνης ως απέραντο σιδερένιο κλουβί των λαών της. Είναι ένα ηχηρό ναι στο όραμα της Ευρωζώνης ως κοινός τόπος ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη. Κυρία Νευλαβή, είπε αρχίζει να γιατρεύει τις πληγές μας. Το. Ακούσατε, παρακολουθήσατε τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη? Όχι, δεν τις παρακολούθησα, τις ξέρω. Σας ακούμε. Θα σας πω τι, το ερώτημα ποιο είναι. Για τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη που ξέρετε. Δεν σχολιάζω τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να τον σχολιάσει κανείς. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Δελεβέγκο. Ναι, Κωνσταντίνα, η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε λίγο από μια πραγματιστική άποψη, είναι ανησυχητικές οι δηλώσεις του κύριου Βαρουφάκη. Λίγο πιο δυνατά. Οι δηλώσεις του κύριου Βαρουφάκη είναι αρκετά ανησυχητικές, με δεδομένο ότι από αύριο, μέχρι αύριο το βράδυ, υπάρχει ερώτημα αν υπάρχουν αρκετά χαρτονομίσματα για να βγάλει ο κόσμος από τα ATMs. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αφενός. Αφετέρου, αυτά που μας είπε είναι πολύ καλά, αλλά ακόμη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα πώς, ενώ διέψευδε τα capital controls, mm-hmm. μετά από 2 με 3-24 ώρες επιβλήθηκαν τα capital controls. Mm-hmm. Και η ανταπάντηση είναι ότι προκλήθηκε πανικό στον κόσμο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έβγαλε τα λεφτά του ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή την απάντηση θα πρέπει να την ελέγξουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση η αυριανή ημέρα και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι φιάλτης. Όπως λένε και οι ξένοι αναλυτές, το 60% και παραπάνω του ΣΥΡΙΖΑ στο δημοψήφισμα είναι επίδειξη ισχύως από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ωστόσο, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, γιατί αυτή τη στιγμή νο μάρι νο χάνει. Όπως λένε πολύ απλά. Κύριε Πατσαρισάκη. Λοιπόν, καταρχήν, η διαπραγματευτική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να αλλάξει. Εάν πάει ξανά στην Ευρώπη με αυτή τη διαπραγματευτική ομάδα, θα πάρει τα ίδια αποτελέσματα. Mm-hmm. Το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι αύριο, εάν... Εννοείται να αλλάξει, να... Η διαπραγματευτική ομάδα. Να μην είναι ο ονόματα κύριος Τσακαλώτος, να μην είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Εγώ δεν θέλω να πω ονόματα. Mm-hmm. Αυτή η διαπραγματευτική ομάδα που πήγε στην Ευρώπη απέτυχε. Mm-hmm.
Το ότι πήρε σήμερα 60% είναι κάτι άλλο. Είναι μια αντίδραση στους πιστωτές και στην, θα πω πολύ σκληρή λέξη, και στη φασιστική νοοτροπία της Ευρώπης. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ευρώπη δεν κάνει το καθήκον της απέναντι στον εταίρο που λέγεται Ελλάδα. Δεν κάνει, πρώτα απ' όλα, δεν συζητήθηκε καθόλου στο πάνελ και προηγουμένως, το θέμα της προσωτικής χαλάρωσης. Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη παρανομεί εις βάρος της Ελλάδος, αφήνοντας την Ελλάδα έξω από την προσωτική χαλάρωση. Ο κύριος Ντράγκη έκοψε ένα τρισεκατομμύριο, επαναλαμβάνω, ένα τρισεκατομμύριο, 100 δισεκατομμύρια, και μοίρασε σε όλη την Ευρώπη, μοιράζει μάλλον τώρα μέχρι τέλος του χρόνου, εκ των οποίων τα 240 δις θα πάνε Γερμανία. Mm-hmm. Εμείς δικαιούμαστε από αυτά περίπου 23 δισεκατομμύρια. Τα οποία μας έχει έξω λόγω του ότι δεν τηρούμε τα δημοσιονομικά μέτρα που θέλει να επιβάλλει. Άρα χάνουμε τα 23 δισεκατομμύρια. Χάνουμε τα 7 δισεκατομμύρια του κυρίου Ντράγκη από το πρόγραμμα που δίνει βοήθεια στις επιχειρήσεις. Χάσαμε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι άλλα 10,8 δισεκατομμύρια. Χάσαμε τα κέρδη των ομολόγων 1,9 δισεκατομμύρια. Για θρήστητα, είναι ένα τεράστια ποσά τα οποία είναι κρίμα να τα χάσουμε αφενός και πρέπει η διαπραγματευτική ομάδα που θα πάει αύριο, φαντάζομαι δεν θα πάει ίδια, εγώ προβλέπω ότι δεν θα πάει ίδια. Γιατί αν θα πάει ίδια θα πάει όπως θα έρθει. Εκτός και αν υπογράψει ένα βαρύτατο μνημόνιο χειρότερο από τα μνημόνια της κυβέρνησης Σαμαρά Βεντζέλου. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω, εδώ ήταν και ο υπουργός, δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο από την Ελληνική Βουλή, άρα θα πάμε σε εκλογές άμεσα και θα έχουν πολιτικές εξελίξεις και εκεί. Μένει όμως να δούμε αύριο εάν το 60% δημιουργήθηκε τον λεγόμενο πανικό στις αγορές. Αν δούμε, επαναλαμβάνω, το ευρώ να είναι στο 1,05, ο πανικός έχει περάσει. Άρα αρχίζει η διαπραγματευτική η περίοδος της ελληνικής πλευράς. Και όταν δούμε το 1:1 ευρώ-δολάριο, τότε θα έχουμε νικήσει. Γιατί θα κατρακυλήσει το ευρώ τόσο χαμηλά που θα αναγκαστούν να κόψουν όχι μόνο 1,1 τρισεκατομμύριο, θα κόψουν πάνω από 4 τρισεκατομμύρια. Και γιατί σας το λέω αυτό. Όταν ο κύριος Παπαδημούλης πριν 1,5 μήνα έκανε περώτηση στον κύριο Ντράγκη, ο κύριος Ντράγκη απάντησε ότι θα συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή κόψιμο χρήματος, δίνουμε ομόλογα, παίρνουμε χρήμα. Mm-hmm. Μέχρι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, γιατρέ μου, να φτάσει στο 2%. Πράγμα το διάβασα και σήμερα. Όμως με το 1,13, τι κατάφερε ο κύριος Ντράγκη. Το μείον 0,8 του ευρωπαϊκού πληθωρισμού να πάει στο μείον 0,6. Mm-hmm. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ποσοτικής χαλάρωσης του κυρίου Ντράγκη τώρα και 7 μήνες, μήνας Ιούλιος, από όταν ξεκίνησε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κόψει πολλά τρεις. Και αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει, γιατρέ. Την Αμερική όταν... Το 2012 που ο Σβαρτζενέγκερ καλλιόρα μου είπε «Κύριε, δεν σας πληρώνω, δεν πληρώνω κανένα, σταματάω τα πάντα». Απειλούσε να τον βάλουν φλακή το Σβαρτζενέγκερ, το θυμάστε. Και η Αμερική έκοψε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια με απόφαση της Γερουσίας, έσπασε το φράγμα των 17 τρισεκατομμυρίων που ήταν το αμερικάνικο χρέος, τώρα είναι στο 21 τρισεκατομμύρια κάπου εκεί, 23. Και συνεχίζει και η Αμερική να κόβει χρήμα, παρόλο ότι έχει 60 εκατομμύρια άστεγους. Όμως η ενεργία είναι στο 5,5%, 6%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, δεν πρέπει η Ελλάδα να γίνει το θύμα της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής. Πρέπει η Ελλάδα πάση θυσία να βρει τρόπο να πάρει τα δικαιούμενα της. Όταν κόβει η κεντρική σου τράπεζα, η ΕΚΤΟΥ, χρήμα και δεν το παίρνεις επειδή είσαι στενόμυαλος, επειδή έχεις κακούς διαπραγματευτές, επειδή υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο και είναι και φασιστικό, επαναλαμβάνω τη λέξη, επειδή είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν τους αρέσει, να τους λένε έξω. Από εκεί και πέρα, εάν καταφέρουμε λοιπόν
και πάρουμε τη διαπραγμάτευση αυτή χωρίς μνημόνια, χωρίς ένφια, χωρίς να κόβεται το ΕΚΑΣ, χωρίς συντάξεις να μειώνονται στα 800 ευρώ οι μεγάλες και στα 300 οι μικρές, τότε η Ελλάδα θα έχει πετύχει. Μένει λοιπόν να δούμε αύριο δύο πράγματα, επαναλαμβάνω. Ποιοι θα είναι οι διαπραγματευτές και δεύτερον, ποια θα είναι η επιρροή του δημοψηφίσματος στις διεθνείς αγορές. Κύριε Νευλαβή. Συμφωνώ απολύτως. Βλέπετε δηλαδή ραγδαίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Και θα πρέπει να υπάρχουν. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν είμαι έτσι εύχερος να μιλήσω όπως θέλω. Επομένως, δεν έχω να πω τίποτα. Ειλικρινά δηλαδή. Πιστεύετε ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ, κυρία Νευλαβή, τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο πολιτικό Κοιτάξτε, σύστημα. Κοιτάξτε, εγώ τα έχω πει και τα έχω γράψει. Εάν τα διαβάζατε, δεν θα με ρωτούσατε. Βεβαίως, τα έχουμε αναρτήσει και στο zoogla.gr. Μπράβο. Λοιπόν, επομένως, δεν επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα και πολλοί κόσμος τα έχει διαβάσει από ό,τι βλέπω τα likes κλπ. Βλέπετε όμως ο κόσμος πώς βλέπετε εννοώ. Ένα ποσοστό, μιλάμε για μία διαφορά. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Η διαφορά είναι 22. Φαίνεται εκεί. 60-40 τα χοντρά-χοντρά. Μάλιστα. Πήγαμε, εγώ είχα το 57,7%, τώρα έχουμε το 66,3% και είμαστε στο 61,4%. Όχι. Δεν εγκρίνεται όχι και το εγκρίνεται ναι. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι τέτοια που δεν αλλάζει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει με πόσο τις 100... 66,3 κύριε Ανεβλαβέ. Έχει περάσει το 50 δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Επομένως αυτό θα είναι. Και με αυτό θα ζήσουμε. Η κυρία Παπατσάχωνα και ο κύριος και Ανεβλαβής έχει γράψει. Παρακαλώ κύριε Ανεβλαβή. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να συμβεί, μπορέσαμε και είπαμε ένα όχι. Σώσαμε, έτσι το βλέπω εγώ, την ανθρωπιά μας. Την οποία θελήσαν να μας στερήσουν. Οι φασίστες, όπως το είπατε. Εκβιάζοντας μια κατάσταση, εκβιάζοντας ένα λαό ολόκληρο. Και ταπεινώνοντας ένα λαό, όχι τόσο αυτό. Η ουρές είναι η ταπείνωση. Και η συμπεριφορά αυτών. Διότι τι είναι τώρα η Ευρώπη, η λεγόμενη. Δεν υπάρχει ενωμένη Ευρώπη, όπως ξέρετε. Δεν υπάρχει ενωμένη Ευρώπη. Και στην επικαλούνται. Δεν έχει γίνει ενωμένη Ευρώπη, ούτε σύνταγμα, ούτε τίποτα. Ευρώπη των συμφερόντων. Ευρώπη των καπιταλιστών. Τελείως. Και αυτοί κοιτάνε νούμερα, δεν κοιτάνε ανθρώπους. Δεν κοιτάνε ανθρώπους. Επομένως, εγώ νομίζω ότι αυτό το όχι λέει ότι εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος έχει γίνει για να μην περπατάει στα τέσσερα. Σε ποια βάση, κύριε Νευλαβή, θα μιλούσαμε για μια ενωμένη Ευρώπη? Για μια ενωμένη Ευρώπη? Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Διότι, ξέρετε, τα κράτη. Διότι κράτη είχε Ευρώπη, ποτέ δεν είχε έθνη. Και τώρα θέλουν να χάσουν, να χαλάσουν και την έννοια του έθνους. Η Ευρώπη ποτέ δεν είχε έθνη. Έθνος είχαμε εμείς. Ξέρετε, είναι διαφορά. Έχει διαφορά το κράτος και το έθνος. Λοιπόν, αυτοί ήταν μονίμως κρατιστές, μονίμως με παροπίδες ορθολογισμού. Οι Γερμανοί είναι προτεστάντες. Τι είναι. Λοιπόν, από αυτήν την Ευρώπη δεν υπάρχει ελπίδα. Και εγώ νομίζω ότι τούτο εδώ ήταν ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και λαοί και άνθρωποι και να τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Αυτό θα μεταδοθεί κιόλας. Θα μεταδοθεί αυτό. Και ναι, θα αντιδράσει οι λαοί της Ευρώπης και κυρίως οι λαοί του Νότου της Ευρώπης. Του Νότου, γιατί έχουν φτιάσει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Τα ξέρετε, έτσι είναι. Έτσι. Οι Βόρειοι οι πλούσιοι και οι Νότιοι οι χαχόλοι. Δεν πάει άλλο. Και εγώ νομίζω ότι ιστορικά δεν θα πάει άλλο. Το πιστεύετε δεν ότι κάνω, ιστορικά δεν θα πάει. Ναι, βέβαια. Δεν γιατί κάνω προφητείες όπως ο κύριος Λεβέντης. Δεν μπορώ. Για να κάνει κανείς προβλέψεις, πρέπει να έχει όλες τις πληροφορίες. Και οι πληροφορίες ελείπουν από εμάς. Ενώ από τον κόσμο. Δεν υπάρχει πληροφορία. Τι ακριβώς γίνεται για να μπορούσε και να αποφασίσει ό,τι αποφασίσει. Σε μια διαπραγμάτευση, να τα πούμε απλά. Τι γίνεται σε μια διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση. Να δούμε και τη μία πλευρά, να δούμε και την άλλη. Ναι, αλλά ως προς τι. Για να μπορούμε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και να κρίνουμε. Ναι, ναι. Όχι, δεν εννοώ να έβαζε, γιατί ακούστηκε γι' αυτό, να έβαζε στο δημοψήφισμα και την πρόταση δικιά του. Όχι, δεν εννοώ αυτό.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μα τη δώσανε ή δεν τη δώσανε την πρόταση στη δικιά τους. Ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς πρόταση λέτε με τα 8 δις μέτρα. Λεγόμενη δική πρόταση. Την πρόταση Γιούγκερ. Ναι, κύριε Ανέβλαβε. Τη δική του. Ναι, εντάξει. Θα μου επιτρέψετε, μου δίνετε, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μπατσαρισάκη. Εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει γνωστό. Δεν είναι μόνο η ομοσπονδοποίηση που λέει ο γιατρός των εθνών. Εδώ έχουμε μια ομοσπονδοποίηση του νομίσματος. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Υπάρχει ομοσπονδοποίηση, η ΟΝΕ. Έχουμε το ενιαίο νόμισμα. Όμως πρέπει να ξέρουμε, και οι τηλεθεατές να μάθουν, ότι αν πάμε στραβά εμείς και κατέβει, όπως είπε και ο Υπουργός κάποια στιγμή, αν δούμε το ευρώ να κατεβαίνει κάτω από το 1:1, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι κρέμονται με ρήτρα ευρώ που έχουν αγοραστεί στο 1:20 43 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, κρέμονται. Αλλά δεν σας παρακολουθώ γιατί στα οικονομικά. Όχι, μην το επαναλάβετε, διότι θα είμαι πάλι εκτός. Δεν τα οικονομικά. Ξέρετε, έχω μια άλλη οπτική γωνιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Okay. Διότι το χρήμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω τώρα σε αρχαία ρητά και αυτά και τέτοια. Αλλά αυτό λέει, δεν υπάρχει, λέει, τίποτα χειρότερο από το χρήμα που εφευρέθηκε. Αυτό και φίλους χωρίζει και πολιτείες γκρεμίζει και ρουφιάνους πιάνει και φτωχούς πιάνει και πλούσιους πιάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχω μία απέχθεια προς αυτή και την... Και κράτη καταστρέφει, βλέπετε την αργεντινή τι έγινε. Βεβαίως. Πάντως τώρα χρήμα χρωστάμε. Ορίστε. Πάντως τώρα χρήμα χρωστάμε. Δεν είναι λογιστικό χρήμα χρωστάμε. Προσέξτε το αυτό, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ανεξάρτητα από αυτό, ό,τι να είναι. Και χρήμα θα περιμένει ο κόσμος αύριο να απεκτείνει. Κοιτάξτε, χρήμα θα περιμένει. Δεν λέω όχι. Άλλο συζητώ. Δεν μπορεί να εστιαζόμαστε μόνο στο χρήμα. Να βλέπουμε μόνο τους αριθμούς και να ξεχνάμε τους ανθρώπους. Σωστά. Και την ανθρωπιά που λείπει. Δεν είναι ανθρώπινη η συμπεριφορά των πολιτισμένων βάρβαρων των Ευρωπαίων προς ένα λαό που τον ρίξανε αυτοί. Και με τις ανίκανες κυβερνήσεις. Τον ρίξανε στην ανέχεια. Πάντως και τώρα, αν θέλει κάποιος να είναι ανθρωπιστής και να κάνει μια δωρεά, με κλειστές τράπεζες δεν μπορεί να την κάνει. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν συζητάω γι' αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα ουσιαστικά είναι ότι, δηλαδή για να το ξεκινήσουμε από την έννοια των πολιτικών. Οι πολιτικοί φέρανε τον κόσμο αυτόν σε αυτή την κατάσταση. Δεν τους λέω πολιτικούς, πολιτικάντιδες. Κοιτάνε, είναι ψηφοθύρες. Λένε ένα σωρό πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές γίνονται λαγοί. Όλο βρίσκουν εμπόδια για να πραγματώσουν αυτά που προεκλογικά υποσχεθήκαν και δεν ξέρω κανέναν. Και έχουν ένα λαό που μέσα από τα μέσα... Φίλιππος θα λέει. Θέλω να μ' ακούει η κυρία, διότι με κάτσε εδώ πέρα. Και με αυτό. Δεν θα ξεμεξάγω. Θέλω, παρακαλώ πολύ. Όχι, ναι, συγγνώμη. Λεπτά. Μίλαγα και δεν έχει ούτε διαφήμιση ούτε κανέναν. Λοιπόν... Κόψατε. Λέγαμε για τους λαούς. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, δεν... τώρα δεν... έχασα τον ιρμό μου τελείως. Ένα λεπτάκι, κύριε. Και φταίτε εσείς. Ναι. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Ανεβλαβή, να πάμε στο καθόλου. Σύνταγμα. Θέλω, παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη ή με τον Πέτρο Σιδερέα. Έχουμε... Πάμε στον Πέτρο Σιδέρεα. Πέτρο. Πέτρο, είσαι στο Σύνταγμα. Λοιπόν, δεν τον έχουμε. Δεν τον ακούτε, δεν τον έχουμε το... τώρα. Μου ήρθε. Ωραία, σας ακούμε. Λοιπόν, μέχρι ναι, 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 να επικοινωνήσουμε αυτό με τον που έλεγα Πέτρο Σιδέρεα. Είναι το εξής. Ναι. Ότι αυτόν τον λαό, τον οποίο όλοι επικαλούνται, mm-hmm. τον έχουν μουνουχήσει. Mm-hmm. Έτσι, το λέω ακριβώς έτσι. Μέσω είναι. Των μέσων μαζικής εγκεφαλομαλάκυνσης, αυτά τα μουμουέ, του έχουν μαλακίσει το κεφάλι. Mm-hmm. Με την έννοια της μαλάκινσης, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια σκοπούμενη βλάβη για να έχουν ένα λαό να μπορούν να τον χειρίζονται. Μιλάω για τους πολιτικαντζίδες, συνεχώς. Mm-hmm. Να μπορούν να... Παιδεία, πού είναι. Ποια παιδεία. Τι θέλετε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε
για μεταρρυθμίσεις, κύριε Νευλαβή, και πρώτα απ' όλα. Είναι καραμέλες όλα αυτά. Μεταρρυθμίσεις. Ο καθένας εννοεί τη μεταρρύθμισή του. Όχι, να μείνουμε σε μία μεταρρύθμιση. Να πούμε. Τι πάει να πει μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση για την παιδεία. Ο κάθε ένας που έρχεται. Mm-hmm. Αν θυμάστε, ήταν ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Ανά εδώ τα εξυγχρόνιζε. Ξεκινάω από το Σιμίτη, τον εξυγχρονιστή. Τα δικά τους. Που θα τα εξυγχρόνιζε όλα. Ο άλλος ο σεμνός και ταπεινός. Ο Κωστάκης, ο μικρός κι αυτός. Που θα ανατομούσε το κράτος, θα το έφτιαχνε, θα το έρανε. Ο Γιωργάκης ο μικρός, που δεν φταίει ο ίδιος, τόσος ήταν πάντα. Θα έκανε τις αλλαγές εκεί και όλα. Ηλεκτρονικές διακυβερνήσεις, χασίσια στις ταράτσες. Και αυτό, πώς τη λέτε, αναδιάρθρωση, τι λέτε. Και αυτό, αναδιάρθρωση είναι. Μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση, μπράβο. Δεν παρότρινε τον κόσμο να έχει και από ένα φυτό στις ταράτσες. Mm-hmm. Ναι, γιατί πέρα από το δικό τους, την κόκα που μας ποτίζανε, να έχουμε και το δικό μας, το ατομικό. Αυτονομία. Λοιπόν, ορίστε. Αυτονομία. Ναι, έτσι, έτσι. Να είμαστε μονίμως μαστουρωμένοι, ας το πούμε. Όχι μόνο από αυτούς. Όλες οι κυβερνήσεις μίλησαν για πολλά πράγματα. Το θέμα ναι, αυτό είναι, λέω, αυτό πιστεύετε λέω. Ότι θα πρέπει να κοιτάμε συνέχεια στο παρελθόν. Όχι, και αλλά όποιος ξεχνάει το παρελθόν σίγουρα. Είναι υποχρεωμένος να το ξαναζήσει. Μάλιστα. Έτσι, και αυτό ξαναζούμε τώρα. Δεν το ξέρετε που είναι το πρόβλημα. Δεν υπήρξε τιμωρία των υπευθύνων. Mm-hmm. Και όταν δεν υπάρχει τιμωρία των υπευθύνων, είναι σαν να λες και στους άλλους, κάντε τα ίδια. Mm-hmm. Δεν υπήρξε μια τιμωρία, μόνο ο Τσοχαντζόπουλος πήγε μέσα. Έτσι. Το χοντρό. Ορίστε. Το χοντρό παράδειγμα. Ναι, 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 αλλά δεν είχε, μόνος του ήτανε. Mm-hmm. Αυτό λέω, ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί σε ένα κράτος τέτοιο που το υπονομεύει. Τι δεν κάνουμε καλά, κυρία Νευλαβή. Ξέρετε, τελικά, έχω την εντύπωση τι ότι δεν ξέρουμε καλά. Τι πρέπει να κάνουμε, ναι. Αλλά για κάποιον μυστήριο τρόπο ως Έλληνες δεν το κάνουμε. Αυτό λέγεται, το λέγανε οι αρχαίοι, η ακρασία. Να ξέρω τι είναι το σωστό, αλλά να μην το κάνω. Το ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Αλλά δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε εννοώ σαν λαός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι δεν μας αφήνουν. Mm-hmm. Στο τέλος, όπως έλεγε και ο Μάκης, επανάσταση. Για να τελειώσει αυτό. Αλλά δεν πιστεύω σε αυτές τις επαναστάσεις διότι γίνονται καθεστώς εν συνεχεία. Κάθε δίθεν επανάσταση, το πούμε, γίνεται καθεστώς. Γίνεται εξουσία. Μόλις επικρατήσει. Έτσι. Και βαφτίζουν επαναστάσεις διάφορες ιστορίες. Είχαμε και μια τέτοια. Δεν σας θυμίζει η εποχή μας, την εποχή του Βενιζέλου το 1932, που είχε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, Έλληνες βέβαια. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή εννοείται. Και επτόχευσε. Το 1932 η Ελλάδα επτόχευσε. Δεν είναι πανομοιότυπη η κατάσταση αυτή που ζούμε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μπορεί να. Και δεν επαναλαμβάνεται. Τότε ήταν Έλληνες, τώρα είναι. Δεν επαναλαμβάνεται σαν φάρσα που λέει ο Μάρξ και τέτοια. Έτσι. Επαναλαμβάνεται η ίδια και χειρότερη. Το 1843 επιτρέψαμε. Ένα λεπτάκι δώστε μου να πάμε. Έχουμε τον Πέτρο Σιδερέα που είναι στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Κύριε Μπασαρισάκη. Το 1843 ψηφίστηκε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα στις 3 Σεπτέμβρη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήταν ο οδηγός όλης της Ευρώπης και μετέπειτα όλου του κόσμου όσον αφορά την δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Το ελληνικό σύνταγμα που ψηφίστηκε στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843. Και δεν το σέβονται γιατί η δημοκρατία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης βασίστηκε πάνω στο ελληνικό σύνταγμα. Την κουτσουρέψανε στη συνέχεια. Την κουτσουρέψανε. Εντάξει. Και τώρα, δηλαδή, μιλάμε για δημοκρατία. Για όλους να μιλάνε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή, την έχουμε δει τη δημοκρατία μέσα στα κοινοβούλια. Λοιπόν, δεν είναι. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα λαό, του αφαίρεσαν την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να κρίνει πλέον. Και ακολουθεί. Πάντως, εγώ ξέρετε, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έχει την τύχη που είχε η Καλιφόρνια στην Αμερική και θα κλείσει το θέμα σε 2 χρόνια και θα είμαστε εκεί. Okay. Καλιφόρνια, δηλαδή. Καλιφόρνια, είμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε τοχευμένοι Καλιφόρνια. Είναι από τις ευημερούσες πολιτείες, νομίζω. Ο τουρισμός στην Ελλάδα φέρνει το 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και τώρα είναι.
Ακούστε να δείτε στο θέμα του τουρισμού, γιατί υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Ο τουρισμός λειτουργεί αυτή την ώρα κανονικά στην Ελλάδα. Είναι πληρωμένα τα πακέτα. Από πριν, βέβαια. Έτσι και όλοι έρχονται. Είμαι από τουριστική περιοχή και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Από ποια είναι πληρωμένα τα πακέτα και όλα εκτελούνται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά ξενοδοχεία στην Κρήτη που είναι overbooking. Mm. Έτσι, μην ακούτε. Είχαμε πάλι στο οικονομικό θέμα. Όχι. Αυτή την ώρα και χθες στα σούπερ μάρκετ δεν υπήρχε καμία έλλειψη, απόλυτη ηρεμία στον κόσμο. Επισκέφτηκα σούπερ μάρκετ. Δεν είδα να λείπει τίποτα. Τα πάντα ήταν εκεί. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα γίνει, δεν το γνωρίζουμε. Έτσι. Εκεί επιφυλάσσομαι. Δεν πειράζει. Επιφυλασσόμαστε. Αλλά τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα, ακούμε, Δημήτρη, τι περιμένουμε. Σιρήνες, έτσι που δεν πρέπει να. Είδα τα αποτελέσματα. 65%. Αυτή η εβδομάδα, Κωνσταντίνα, θα είναι εβδομάδα, νομίζω, αντικειμενικά κόλαση. Των παθών. Θα το δούμε αύριο αυτό πρωί. Αύριο θα δούμε. Δεν ξέρω, εκτός και αν ο Μάριο Ντράγκη ξυπνήσει με άλλο πλευρό και μας δώσει ρευστότητα. Πιστεύω ότι θα φοβηθούν τη μετάδοση της κρίσης. Και το 1-0-5, αν το δούμε στο αύριο, ανέφερε το πρωί, να μην φοβόμαστε. Ανέφερε και ότι υπάρχει μια στάση αναμονής από την Ευρωπαϊκή Έτσι. Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Εάν συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα, και την άλλη μέρα τα ίδια θα είμαστε. Εάν δεν αλλάξει η παιδεία του λαού, δηλαδή και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εννοείται να υπάρχει μεμονωμένη προσπάθεια. Ενώ από τους, σίγουρα από μια κυβέρνηση και από ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφέρονται πραγματικά για να κάνουν μεταρρυθμίσεις, από εδώ και πέρα, για το μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο, και ο κάθε ένας από εμάς. Έτσι, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά, να αρχίσει από τα σχολιά. Mm-hmm. Και δεν γίνεται αλλιώς. Διαφορετικά στα ίδια θα είμαστε. Είτε πάρουμε δάνεια, είτε ο Ντράγκης, όπως τον λέτε εσείς, δώσει, ή οι άλλοι δεν δώσουν, την άλλη μέρα ο ίδιος λαός θα είναι. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ανεβλαβή, σας παρακαλώ πολύ να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Οι παλιές δυνάμεις του τόπου. Πολιτικοί που στο παρελθόν είχαν έρθει σε αντιπαράθεση να βρίσκονται στην ίδια μεριά της μειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είδαμε τον Κώστα Λαλιώτη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με τον Γιώργο Πανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά με το όλο Πασόκ. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος έζησε μία εβδομάδα τρόμου. Μία εβδομάδα όπου το σύνολο των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, δυστυχώς μονόπλευρα, εκφόβησαν τον ελληνικό λαό. Τρομοκράτησαν τον ελληνικό λαό. Οι συνθήκες που διεξήχθη το δημοψήφισμα ήταν πρωτοφανείς για μια πολιτισμένη χώρα, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τράπεζες έκλεισαν με προτροπή της αντιπολίτευσης, όπως παραδέχθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες απειλήθηκαν μέχρι τις 12 παρατέταρτο της Παρασκευής το βράδυ ότι θα κουρευτούν οι καταθέσεις τους. Χιλιάδες υπάλληλοι απολύθηκαν από τις εργασίες τους και εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι απειλήθηκαν ότι θα απολυθούν εάν να αποφασίσουν να ψηφίσουν όχι. Κι όμως ο ελληνικός λαός απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται, δεν απειλείται από κανέναν. Στη χώρα αυτή που γεννήθηκε η δημοκρατία, η δύναμη των πολιτών είναι ισχυρότερη από τη δύναμη όλων εκείνων που στηρίξανε το σάπιο σύστημα της μεταπολίτευσης. Από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των καναλιών που δεν πληρώνουν φόρους, γιατί έτσι θέλουν, σε αντίθεση με όλο τον ελληνικό λαό, από τους επιχειρηματίες οι οποίοι δωροδοκούν πολιτικούς σε συνεργασία με εταιρείες ξένες και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στηρίζουν μέσα μαζί ξενημερώσεις και πολιτικές παρατάξεις και πολιτικούς, από δημοσιογράφους οι οποίοι πληρώνονται με τα μαύρα ταμεία του Κελπνό ή άλλων οργανισμών με χρήματα της Ελλάδος, των Ελλήνων φορολογουμένων ή χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και είπε ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι στην πολιτική της λιτότητας.
στην πολιτική που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό, ένα περήφανο λαό, στην εξαθλίωση. Είναι ανθρωπιστικό πλέον, είναι ανθρωπιστική η κρίση, δεν οικονομική. Το 70% των νέων παιδιών από αυτή την πολιτική είναι στην ανεργία. 300.000 Ελληνίδες και Έλληνες πτυχιούχοι φύγαν στο εξωτερικό σαν μετανάστες. 10.000 αυτοκτόνησαν και οι οικογένειές τους ζουν στο έλεος του Θεού. Και αυτό που ζητάγανε για ακόμα μια φορά δεν ήταν μια έντιμη συμφωνία, αλλά ζητάγανε ακόμα μια φορά σε ένα περήφανο έθνος να γονατίσει και να προσκυνήσει. Να παραδεχθεί ότι είναι αδύναμο μπροστά στη θέληση εκείνων που στόχο έχουν την αλλίωση της Ευρώπης των μεγάλων οραματιστών. Της Ευρώπης του Σούμαν, της Ευρώπης του Αντενάουερ, της Ευρώπης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Ευρώπης των Εθνών Κρατών. Της Ευρώπης που από αυτό εδώ το κτίριο πριν πολλά χρόνια διακήρυξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Βαλερίζης Καρτεστά, λέγοντας ότι η δύναμη της Ευρώπης είναι ότι οι μικροί και οι αδύναμοι έχουν τον ίδιο λόγο, την ίδια φωνή και την ίδια ψήφο με τους δυνατούς. Της Ευρώπης της Δημοκρατίας. Είδαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, να συστήνει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να αλλάξει την κυβέρνησή του χωρίς εκλογές. Επέλεξε και αυτούς που θα πρέπει να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Είδαμε να απειλούνται οι Έλληνες ότι θα εκδιωχθούν από την Ευρωζώνη χωρίς να υπάρχει καμία διάταξη που να προβλέπει την αποπομπή της Ελλάδος. Και ο ελληνικός λαός σήμερα με μια συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα πει όχι στον εκβιασμό, ναι στην Ευρώπη της Δημοκρατίας. Σήμερα όμως, μαζί με τη μεταπολίτευση, μαζί με όλα αυτά τα οποία περιέγραψα, τελείωσε και η κακή νοοτροπία του χθες. Η κυβέρνηση αυτή αποτελείται από δύο εταίρους. Από τον ισχυρό εταίρο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και τον εταίρο που λέγεται Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ένα κίνημα πολιτών το οποίο κατάφερε να επιβιώσει σε σκληρές συνθήκες επί τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις. Χωρίς σπόνσορες, χωρίς χρηματοδοτήσεις, με ένα τεράστιο πόλεμο. Πολίτες που συναντηθήκαμε στο Σύνταγμα όταν αποφασίσαμε ότι η πολιτική της λιτότητας και η πολιτική της διάλυσης της Ευρώπης που γνωρίζαμε και πιστεύαμε έχει τελειώσει. Μάλιστα. Παράλληλα πρέπει να γίνονται και δηλώσεις, δεν ξέρω αν μπορείτε να με ενημερώσετε, του κυρίου Σαμαρά. Αλλά θα ήθελα να δούμε, να πάμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Έχουμε στη γραμμή τον Σωτήρη Σκουλούδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Εορταστική ατμόσφαιρα, λοιπόν, Κωνσταντίνα, στην πλατεία Συντάγματος. Περίπου 10.000 πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Αρκετοί από αυτούς ήρθαν από την πλατεία Κλαφμόνος. Αρκετοί άλλοι έφτασαν εδώ αφρόμενα και με ελληνικές σημαίες, αλλά και σημαίες κάποιων άλλων φορέων. Βρίσκονται εδώ μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο, φωνάζουν κηθήματα. Προηγουμένως είχαμε μάλιστα και πυροτεχνήματα. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς, Κωνσταντίνα, χρησιμοποιούν και σφυρίχτες. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και σε προηγούμενες συγκεντρώσεις. Πανηγυρική λοιπόν η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Υπάρχει το περίπτερο του ΕΠΑ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, που μέχρι και αυτή την ώρα πραγματοποιούνται κάποιες ομιλίες σχετικά με το τι μένει γενέθε για την επόμενη μέρα και για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Βέβαια, θα σας πω ότι την πλειοψηφία των 10.000 πολιτών δεν τους απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα συζητηθεί από αύριο προς το παρόν με τις τιμές τους, τις απανώσεις τους και τα συνθήματά τους. Έλληνες πολίτες πανηγυρίζουν μπροστά το Βουλίο και το όχι που αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Περίπου, Σωτήρη, μπορείς να υπολογίσεις πόσοι βρίσκονται στο Σύνταγμα? Περίπου 10.000, Κωνσταντίνα. Περίπου 10.000 είναι οι πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Βεβαίως είναι αρκετοί οι οποίοι έρχονται ακόμα, είναι αρκετοί που βρίσκονταν εδώ και αποχώρησαν. Άρα ο αριθμός των πολιτών, έτσι νομίζω για αυτό τη σημασία του που βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος, είναι αρκετά μεγαλύτερος από τους 10.000 που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, κάτω από την πλατεία του Μνημείου, του Αγνώστου Στρατιώτη.
Μάλιστα. Σωτήρη, δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις... να παρακολουθήσουμε παρακαλώ τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Πολύ μεγάλη ήταν από τις οικονομίες τους. Μας ζητούν να καταργήσουμε τις εργασίες. Ο λαός μίλησε σε ένα διχαστικό δημοψήφισμα που έγινε με κλειστές τράπεζες. Πάνω σε ερώτημα ασαφές και μέσα σε ελάχιστες μέρες. Τώρα η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για μια βιώσιμη συμφωνία σε 48 ώρες, όπως υποσχέθηκε. Και δεν πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό. Η κυβέρνηση έχει πια την αποκλειστική ευθύνη. Την αποκλειστική ευθύνη να πάει να διαπραγματευτεί με ένα όχι που εκείνη προκάλεσε. Την αποκλειστική ευθύνη να φέρει μια συμφωνία αμέσως, χωρίς την οποία η χώρα βουλιάζει μέρα με τη μέρα. Την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει τα στοιχεία εκείνα του κόμματός της που τοποθετούνται ανοιχτά πια υπέρ της επιστροφής στη δραχμή. Όλοι όσοι ψήφισαν ναι, που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά και πολλοί από εκείνους που ψήφισαν όχι, θέλουν να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης αμέσως. Είχαμε προειδοποιήσει ότι την επικράτηση του όχι θα την ερμηνεύσουν κάποιοι στην Ευρώπη ως πρόθεση της Ελλάδας να βγει από το ευρώ. Αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος. Και οφείλει η κυβέρνηση να ανατρέψει αυτή την εντύπωση αμέσως. Καλό τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη να βοηθήσουν τη χώρα να παραμείνει μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο ευρώ. Εκείνη η θέση μας. Κάθε τι διαφορετικό θα ήταν ένα μεγάλο ιστορικό λάθος και για την Ευρώπη. Άλλωστε ο ελληνικός λαός είναι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ του ευρώ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και χρειάζεται μια βιώσιμη συμφωνία τώρα για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα, για να ανοίξουν οι τράπεζες, για να μειωθεί η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία. Αυτό είναι η πρώτη και κύρια ευθύνη της κυβέρνησης από απόψε το βράδυ. Την καλούμε να προχωρήσει χωρίς καμιά αργοπορία και της ευχόμαστε να το πετύχει. Χωρίς βέβαια αυτό να σβήνει και τις μεγάλες ευθύνες της. Και το πιο σημαντικό, να εξουδετερώσουμε όλοι μαζί την απειλή διχασμού. Να παραμείνουμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Αυτό που μοιάζει τόσο αυτονόητο είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και η μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς, καταφέρει με αγώνα και με μόχθο να βάλουμε τη χώρα στην ανάκαμψη και να αποκαταστήσουμε αίσθημα ασφάλειας και μέσα στην Ελλάδα και στον περιγυρό μας. Σε ό,τι με αφορά, κράτησα τέτοια στάση στη διάρκεια της προεκλογικής μάχης για να διευκολύνω να εκφραστεί η διακομματική συσπήρωση του ναι. Καταλαβαίνω ότι η μεγάλη παράταξή μας χρειάζεται μια νέα αρχή. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησα ήδη από τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος και να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες. Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί. Ως κυβέρνηση αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για μια Ελλάδα καλύτερη μέσα στην Ευρώπη. Ως αντιπολίτευση αγωνίστηκα για να αποφύγει ο τόπος τα χειρότερα. Προειδοποίησα εγκαίρως για εκείνα που πρόκειτο να συμβούν. Πάλεψα για να τα αποτρέψω. Πολλές φορές είχα να παλέψω σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και μέσα και έξω. Σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Τώρα οι κίνδυνοι που επισήμανα επαληθεύονται. Εύχομαι ειλικρινά να μην βγουν αληθινοί ως το τέλος. Μοναδικός μου οδηγός πάντα ήταν και είναι η συνείδησή μου και η αίσθηση χρέους προς την Ελλάδα. Κάθε δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν για να αποφύγει η χώρα μας μια ακόμα πιο οδυνηρή εξέλιξη. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε κατανοητό από όλους και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες. Η πατρίδα περνάει μια μεγάλη δοκιμασία και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη, οφείλει να παίξει
ρόλο πρωταγωνιστικό, πολύ σύντομα. Θα είμαι δίπλα της και στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την Ελλάδα, όπως υπήρξα σε όλη μου τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, είδαμε τις, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Παρετήθηκε. Όπως είπαμε, πολιτικές εξελίξεις. Mm-hmm. Άμεσα. Υπέβαλε την παραίτησή του και ζήτησε από τον κύριο Μημαράκη Δημήτρη. Ζήτησε να τον... Θα είναι ο προσωρινός πρόεδρος. Βέβαια, εγώ εμένω το πολιτικό θέμα, το πολιτικό τοπίο είναι καλό που ξεκαθαρίζει. Πολύ καλό. Αλλά εγώ εμένω... Ξεβρωμίζει, λένε. Όπως το πει κανείς. Είναι και... Τώρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε και πολλές ελευθέρειες λέξεις. Γιατί? Αλλά είναι, το θέμα είναι στην οικονομία τι κάνουμε. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή τέσσερις τράπεζες οι οποίες αιμορραγούν. Εάν δεν βρεθούν κεφάλαια να αναπληρώσουν αυτά που φύγανε από τις τράπεζες, να το πω πολύ απλά, θα πτωχεύσουν. Αν πτωχεύσουν οι τράπεζες, πολλές δομές οι οποίες εξαρτώνται από τις τράπεζες και χρηματοδοτούνται από αυτές, θα σταματήσουν. Αυτές οι δομές απασχολούν κόσμο, άρα η ανεργία θα ανέβει. Θα αυξηθεί κατακόρυφα. Εκεί είναι ένα θέμα τώρα. Τι θα γίνει. Αυτή η εβδομάδα. Τι λέτε, κύριε Νεμπλάκη. Είναι ένα σενάριο. Δεν είναι σενάριο, είναι αλήθεια. Όχι, σενάριο είναι γιατί δεν έγινε. Δεν έχουν λεφτά. Δεν είναι. Δεν έγινε. Αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να μην ισχύσει. Προφανώς απλώς αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Επομένως δεν έχει νόημα να σεναριολογούμε ως. Μιλάμε βάσει τη διεθνού πρακτική. Μια τράπεζα που δεν έχει λεφτά. Να μιλήσουμε βάσει τη ελληνική πρακτική, διότι εδώ γίνονται αυτά που γίνονται. Εγώ ένα θα πω και τελείωσα. Με ευχές και παρακάλια δεν γλιτώνεις από τα τσακάλια. Έτσι. Έτσι. Καληνύχτα σας. Άρα ρήξη. Η ρήξη να προχωρήσει. Αυτό λέμε τώρα. Πάμε παρακαλώ στον Χρήστο Μαζάνη. Θα ήθελα να επικοινωνήσουμε μαζί του. Έχουμε τον Χρήστο στη γραμμή. Εδώ που Χρήστο, σε ακούμε. Υγεία, περίμεχθεί τώρα. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν από λίγο ότι η νύχτα αυτή ήταν μεγάλη και συνεχίζει να είναι μεγάλη εδώ για το στρατηγείο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά για όλους τους πολίτες. Όπως ακούσατε πριν από λίγο, παραιτείται ο Αντώνης Σαμαράς από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στη θέση του προσωρινά παίρνει ο Βαγγέλης Μημαράκης, ο οποίος θα κινήσει και όλες τις διαδικασίες για τη διαδοχή. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως έχει να σας πω ότι νωρίτερα, ρωτώντας τον κύριο Μημαράκη, όλοι οι συνάδελφοι εδώ για το θέμα αυτό της επικοινωνίας μεταξύ της Ντόρας Πακογιάννη και του Αντώνη Σαμαρά, είχε πει ότι η πορεία μου έχει δείξει ότι δεν ενδιαφέρομαι για αξιώματα, δεν θέτω θέμα ηγεσίας, προέχει σύναψη συμφωνίας και η επιστροφή της χώρας σε ομαλότητα. Αυτό είδατε ότι άλλαξε ξαφνικά. Ο Αντώνης Σαμαράς παραιτείται και τη θέση του προσωρινά αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Μημαράκης. Μάλιστα. Τι, Χρήστο, δώσε μας λίγο. Αναμένουμε και άλλες δηλώσεις. Δώσε μας λίγο κλίμα. Δώσε μας λίγο κλίμα. Είσαι από το νωρίς το μεσημέρι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ας πούμε, το μεσημέρι πίστευαν εκεί ότι δεν έκαναν δηλώσεις, δεν ερχόντουσαν πολλά στελέχη. Κοιτάξτε, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν εδώ από νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν δηλώσεις, δεν έγιναν δηλώσεις. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και οι στενοί του συνεργάτες, βρίσκονταν στο κτίριο και παρακολουθούσαν όλη τη διαδικασία μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Κάποια στελέχη όπως ο κύριος Μημαράκης, ο κύριος Βαρβιτσιώτης νωρίτερα, τοποθετήθηκαν, αλλά τοποθετήθηκαν πολύ διστακτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι από όλη αυτή τη διαδικασία σήμερα εδώ στη Νέα Δημοκρατία πλήθωναν οι φωνές για παραίτηση του Αντώνη Σαμαρά, κάτι το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο, το ακούσατε διαστόματος του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά. Δηλώσεις λοιπόν δεν γινόντουσαν, περιμένανε όλοι τα πρώτα αποτελέσματα και στη συνέχεια φυσικά ο καθένας καθένα από τα στελέχη, όσους μπορούσαμε τουλάχιστον να επικοινωνήσουμε, μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, ήταν πολύ σφιχτά, θα το έλεγα έτσι. Δεν κάναμε δηλώσεις. Και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που το ακούσατε κι εσείς πριν από λίγο. Τώρα θα αρχίσουν τα σενάρια, Χρήστο. Ναι. Αυτή η διαρροή με το τηλεφώνημα. Mm-hmm.
της κυρίας Μπακογιάννη προς τον κύριο Σαμαρά. Επαναλαμβάνονται, αυτό το τηλεφώνημα έγινε χθες Σάββατο, μάλλον, ναι, χθες Σάββατο, δεν έχει περάσει ακόμα 12, και διέρευσε σήμερα, και διέρευσε μάλιστα και μετά τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό νομίζω κρατήστε το, διότι θα δούμε αργότερα το όλο παρασκήνιο. Μάλιστα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, αν μπορούμε, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο κύριος Θεοδωράκης. Σκεφτεί πατριωτικά. Η χώρα δεν έχει δύο μέτωπα, όπως κάποιοι θα θελήσουν να πούν τις επόμενες ώρες. Το μέτωπο του ναι και το μέτωπο του όχι. Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι ένα, το πατριωτικό. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει τορπιλήσει την εθνική ενότητα, όμως η υποχρέωσή μας είναι η εθνική ενότητα. Το τρόπο πρέπει να τον βρει ο Πρωθυπουργός. Σημαντικότερο σε μια νίκη είναι να ξέρεις τι θα τη κάνεις. Ας χρησιμοποιήσει λοιπόν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ο κύριος Τσίπρας για λύσεις προς όφελος των πολλών έξω από μικροκομματικές ισορροπίες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να δείξουν ψυχραιμία. Ο πανικός και οι ακραίες αντιδράσεις δεν θα βοηθήσουν. Το παλιό πολιτικό προσωπικό πρέπει να σταματήσει να μπλοκάρει την εξέλιξη των πραγμάτων για να ικανοποιήσει τους εγωισμούς σε μια Ελλάδα που καταραίει. Η επαπειλούμενη χρεοκοπία της χώρας έχει και την δική του υπογραφή. Καλό τους πολίτες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για την ριζική ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Η χώρα έχει τις δυνάμεις και τις καλούμε να μπουν τώρα στον αγώνα. Τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε όλοι τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα πρέπει να αντισταθούμε. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Τώρα πρέπει να ενωθούμε. Τώρα πρέπει να επιβάλλουμε τη λογική, τον ρεαλισμό και τις λύσεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωράκη. Κύριε Μπατσαρισάκη. Κυρία Παπατσάκωνα, ακούω τους πολιτικούς και ειλικρινά τρελαίνομαι. Με το ζόρι διχασμός. Δεν υπάρχει διχασμός. Δεν υπάρχει κανένας διχασμός. Αυτό που θα ζητήσει η διαπραγματευτική ομάδα της κυβέρνησης, το ίδιο ζητούσαν και αυτοί. Μνημόνιο και μνημόνιο. Αυτό θα ζήσουμε αύριο. Και εκεί θα καταλήξουμε. Γιατί μην αυταπατώνται οι κακοί, οι εχθροί της Ελλάδος. Η εσωτερική και η εξωτερική. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πτωχεύσει. Δεν είναι δυνατόν να πτωχεύσει. Μας ταλαιπωρούν τώρα με αστυνομικού τύπου μέτρα για να μας στριμώξουν και να υπογράψουμε αυτό που θέλουν αυτοί. Τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω θα βρεθεί η άκρη αύριο ή μεθαύριο και θα τελειώσει. Ιδάλλως μπαίνουμε στη διαδικασία που είπα προηγουμένως, εμπεριέχει παγκόσμια ανησυχία. Α. Αν είναι αποφασισμένα για κάτι τέτοιο, με γεια τους με χαρά τους. Πιστεύετε ότι είναι αποφασισμένη, κύριε Νευλαβή? Ποιοι? Όχι, δεν είναι αποφασισμένη, σας διαβεβαιώ. Mm-hmm. Τρέμουν σαν τα ψάρια, με συγχωρείτε. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Νευλαβή. Υπάρχουν ποιοι? Διάφορα σενάρια, ας πούμε, για τη δραχμή, για το ένα, για το άλλο. Κοιτάξτε, οι οικονομολόγοι, τώρα θα όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θέλω να πω το εξής, όταν πρόκειται να πάρεις μία απόφαση, εξετάζεις όλα τα ενδεχόμενα. Τα αξιολογείς και μετά παίρνεις την καλύτερη δυνατή απόφαση. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι κάνουμε εμείς και στην ιατρική, στους αρρώστους και βέβαια το παίρνετε ίδιο... Παίρνετε και ρίσκο. Ορίστε. Παίρνετε και ρίσκο. Ναι, μα πάντα πιθανότητες είναι αυτά. Το ρίσκο είναι η πιθανότητα, την οποία μετράς όμως. Και με βάση αυτό και αθροίζοντας τις πιθανότητες και με βάση πληροφορίες που έχεις, διότι πρέπει να έχεις πληροφορίες. Κάνεις αυτή την ανάλυση, δηλαδή είναι ένα δέντρο, ας το πω έτσι, το αναπτύσσεις και συνέχεια πας πίσω και βλέπεις ποιο είναι το καλύτερο κλαδί να ακολουθήσεις για να πάρεις την ωφελημότερη απόφαση, ποτέ δεν υπάρχει άριστη, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό νομίζω ότι δεν το έπραξε ούτε και ο θεωρητικός των παιγνίων,
ο κύριος Βαρουφάκης. Διότι αυτά όλα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφτεί. Και θα μπορούσαν να έχουν προβλεφτεί αν λειτουργούσαν κατά την ίδια λογική οι προηγούμενοι. Και εκείνος ο ανεκδίγητος Αμερικανόφερτος, Γεωργάκης εννοώ, επειδή ίσως να μην το καταλάβατε. Δημήτρη. Τίποτα. Τώρα το βλέμμα στραμμένο στη εβδομάδα που ξεκινάει αύριο. Να δούμε αν από σήμερα θα έχουμε ουρές στα ATMs πάλι. Γιατί είναι και ζητήματα της πραγματικής οικονομίας αυτά. Εσείς δεν μπορεί να φύγετε από την αυτή σας. Από την οικονομική, ας το πούμε, ανάλυση είναι, των πραγμάτων. Είναι η μικροσκοπική ανάλυση. Είναι αυτή, γεγονός. Το οικονομικό είναι πρίσμα σας. Που βλέπεις. Είναι η δουλειά σας. Ναι. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν μετρώνται όλα έτσι. Δεν μετρώνται όλα έτσι. Σωστά. Εγώ νομίζω δεν μετρώνται όλα έτσι. Απλώς είμαστε σε μια κοινωνία χρήματος. Είμαστε. Και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Η κοινωνία αυτή είναι του χρήματος και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Κοιτάξτε, και του χρήματος είναι η κοινωνία αυτή. Λοιπόν, ποιος ευθύνεται για το χρήμα πρώτα-πρώτα. Αυτό είναι εδώ υπήρξε, κοιτάξτε, πριν να υπάρξει η οικονομική κρίση, υπήρξε η ηθική κρίση, η κρίση των αξιών. Γιατί το παγκοσμιοποιημένο σύστημα μας έφερε τις δικές του αξίες. Σωστά, αλλά και τώρα τι κάνουμε. Ναι, ορίστε. Τώρα τι κάνουμε. Τι τώρα τι κάνουμε. Τώρα πληρώνουμε αυτά που δεν κάναμε. Πόσων ετών. Για να ξαναρχίσουμε από την αρχή. 40. Θα πρέπει να βάλουμε καινούριες αξίες. Ξέρετε, οι οικονομολόγοι αυτοί γνωρίζουν την τιμή του κάθε πράγματος, αλλά την αξία ουδενός. Πέραν από τις τιμές των χρημάτων κλπ. Υπάρχουν και οι αξίες. Και δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς αξία, μύθο και όνειρο. Και αυτά τα στερήσανε όλοι. Μας τα στερήσανε. Αλλά δεν χαθήκαν. Εγώ νομίζω ότι μέσα στην καρδιά μας κρυφοκαίει ότι το αύριο έσεται άμυνον. Φρασίν χρή και θαρσίν. Δηλαδή να είμαστε φρασίς και θαραλέοι ώστε το αύριο να είναι καλύτερο. Ο καιρός γαραγγής. Να δώσουμε χρόνο δηλαδή. Πού θέλετε να καταλήξουμε εν τέλει. Πέστε πού το πάτε. Να δώσουμε χρόνο. Σε ποιον. Έτσι δεν πρέπει να δίνουμε χρόνο. Ε? Όχι, πρέπει δεν να είναι δίνουμε θέμα χρόνου. Δεν είναι θέμα χρόνου. Διότι αν δίνεις χρόνο σε κάποιον που δεν ξέρει τι να τον κάνει, πάλι στα ίδια, στον άσο είσαι για να το πω χοντρά-χοντρά. Έτσι. Επομένως δεν είναι να δίνουμε χρόνο αβέρτα και αυτό. Είναι να κάτσουμε να σκεφτούμε. Και να βάλουμε κάτω την κρίση μας να δουλέψει. Άνθρωπος είναι, θα το πω και τελειώνω, και συγγνώμη για την αυτή. Ο αναθρόν αόποπε. Και αν το βάλετε, μέσα εκεί υπάρχει τα γράμματα σημαντικού τον άνθρωπο. Είναι του Σοκράτη από τον Κρατήλο του Πλάτωνα. Λοιπόν, δηλαδή ο άνθρωπος είναι αυτός που κρίνει αυτά που βλέπει. Τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Μας στερήσαν αυτή την κρίση. Και πώς να το πω, ο πυρήνας της ίσως υπάρχει και μπορεί να σπείρουμε των σπόρων των καλών. Ναι. Μάλιστα. Γιατί οι άλλοι είναι μουνούχοι και δεν είναι αυνάνες. Και εκχαίουσιν επί την γη. Έτσι είναι ο αυνάν. Ο αυνάν δεν είναι ο ασκόν την. Να το πω αυτό, έτσι ευγενικότατα. Ο ασκόν την σόφρονα χειράντλησιν. Ο αυνάν, επειδή στην Παλαιά Διαθήκη είναι, επειδή παντρεύτηκε την γυναίκα του αδερφού του που πέθανε, και έτσι γινόταν τότε, αλλά ξοκολλεύτηκε με την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, και το λέει αυτή ότι εξέχει εις την γη, για να μην της αφήσει, πώς να το πω, να μην τη γονιμοποιήσει. Λοιπόν, δεν είναι συνώνυμα ο αυνανισμός μετά της μαλακίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νευλάβη. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Και ζητώ συγγνώμη αν, πώς να το πω, ήμουν λίγο αυτός για ευαίσθητα αυτιά, αλλά ξέρετε, οι εδωφρονούντες είναι από το εδώ, οι εδώς. Δεν είναι του αυτού μου. Και είναι υποκριτικό να είναι κανείς εδωφρονών. Ξέρετε, μπερδεύουνε, τώρα με έπιασε και αυτή. Να μιλήσω ή να το. Λοιπόν, ναι, ξέρετε, μπερδεύουν το εδίο που εδίος μου είσαι, λέει η ωραία Ελένη,
στον Πρίαμο της Τρίας, σεβαστός δηλαδή. Έτσι. Και αναστατώνονται όταν ακούσουν κάποιος, ή το αρχίδιον που έλεγα παλιότερα, το οποίο είναι υποκριστικό της αρχής, της εξουσίας. Είναι του Αριστοφάνη. Αλλά ανελλήνιστοι είμαστε. Και μετά μετρέχαν στο πειθαρχικό για το αρχίδιον. Και τι μου λέγανε. Γιατί δεν είπες όρχης. Μα εγώ δεν εννοούσα τους όρχης. Εννοούσα το υποκριστικό της εξουσίας που είναι αρχίδιον. Έτσι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Από εκεί. Αγγελική. Πάμε στα. Πάμε μια επικράτεια. Πάμε μια επικράτεια να δούμε, Αγγελική, τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, σε ακούμε. Έχουμε 84,5% ενσωμάτωση. Συμμετοχή 61,8%, άκυρα λευκά 5,8%. Στο δεν εγκρίνεται όχι, είναι 2.924.797 ψήφοι, που μεταφράζεται σε 61,5%. Και εγκρίνεται ναι, είναι 1.827.620 mm-hmm. ψήφοι, 38,5%. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τις περιφέρειες που έχουν ενδιαφέρον, που έχουν μικρότερη διαφορά στο όχι και το ναι. Λοιπόν, είναι με σειρά. Όχι, συγγνώμη. Είναι η Λακωνία, η οποία έχει ενσωμάτωση 90,7% και το δεν εγκρίνεται όχι είναι 50,9%, ενώ το εγκρίνεται ναι είναι 41,1%. Είναι πολύ μικρή η διαφορά, όπως βλέπουμε σε αυτά τα κόμματα. Αλφα Αθηνών. Ναι, Αλφα Αθηνών είναι το επόμενο. Στο 83,1%. Σωστά, δεν εγκρίνεται όχι, είναι 52,8%. Εγκρίνεται ναι, 47,2%. Η Καστοριά είναι πλέον στο 100%. Ήδη έχουμε κάποιες που έχουν αγγίξει το 100%. 52,4%. Σωστά, και εγκρίνεται ναι, 47,6%. Μάλιστα. Στην Καστοριά, κύριε Πατσαρισάκη. Η Χίος πάλι 100% ενσωμάτωση. Δεν εγκρίνεται όχι 53,8%. Εγκρίνεται ναι 46,2%. Mm-hmm. Πού πάμε τώρα. Σέρες, ναι. Που είναι στο 90,4%. Παρακαλώ. Α, θα σας πω. Είμαστε στις Σέρες, να ολοκληρώσουμε τις Σέρες. 90,4%. Δεν εγκρίνεται όχι 53,7% και εγκρίνεται ναι 46,3%. Στα Γρεβενά 100%. Και στα Γρεβενά επίσης 100%. 54,3% το δεν εγκρίνεται όχι, εγκρίνεται ναι 45,7%. Αυτές εδώ που δείξαμε τώρα ναι. έχουν διαφορά λιγότερη από το 10%. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πούμε, mm-hmm. που παρουσιάζει. Mm-hmm. Και να πάμε στην Κρήτη. Στα Χανιά. Στα Χανιά. 96,3%, δεν εγκρίνεται όχι 73,7%, εγκρίνεται ναι 26,3%. Μάλιστα. Λοιπόν... θέλετε όλη την Κρήτη να την περάσουμε ή να... ό,τι πάμε θέλετε. Και στο Ηράκλειο, πάμε. Ηράκλειο 88,7%, δεν εγκρίνεται όχι 70,6%, εγκρίνεται ναι 29,4%. Ρέθινο. Είναι λοιπόν. 99,5%, δεν εγκρίνεται όχι, 65,4%, εγκρίνεται ναι, 34,6%. Μετά είναι το Λασίθι. Ναι. Λασίθι. 100% ενσωμάτωση εδώ, δεν εγκρίνεται όχι, 62,7%, εγκρίνεται ναι, 37,3%. Μάλιστα, εγκρίνεται, λοιπόν. Τα μεγαλύτερα ποσοστά πάνε στην Κρήτη κατέδειξαν την... θέληση των Κρητικών. Παραδοσιακά αντιστέκεται. Αν θέλετε να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν. Πλέον, σε ένα λεπτάκι, Αγγελική, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης να μιλήσουμε με τον Φίλιππο Καραμέτο. Φίλιππε. Ναι, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να παραθέσουμε τουλάχιστον και στο κοινό που ήδη έχει διαβάσει βέβαια στο zoogla.gr. Και όλα αυτά να πούμε στον κόσμο ότι ανανεώνονται συνέχεια κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο live blogging. Έτσι. Η τελευταία είδηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα διεθνή μέσα είναι ότι η Μέρκελ και ο Λάντ, η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος συμφώνησαν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης, των χώρων της Ευρωζώνης, για την Τρίτη.
Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη πληροφορία όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχει μάλλον ένα μικρό παρασκήνιο που μεταδίδει αυτή τη στιγμή η Bild, η γερμανική, και προσπαθώ τώρα να μεταφράσω με τα λίγα γερμανικά εδώ που γνωρίζω. Όπως γίνεται γνωστό, είχαν επικοινωνία οι δύο, ο κύριος Μέρκελ και η κυρία. Και ο κύριος Ολάντ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο. Ναι. Σύμφωνα με την Bild. Αύριο είναι το ραντεβού στο Παρίσι και σίγουρα, έτσι τουλάχιστον όπως διαρρέεται αυτή τη στιγμή από τα διεθνή ΜΟΕ, θα υπάρξει έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωζώνης την Τρίτη. Από εκεί και πέρα, η συνάντηση που θα γίνει αύριο, όπως προείπαμε και νωρίτερα, θα γίνει στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Εντάσσεται, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, στο πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία για να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Μέρκελ και Ολάντ αναμένεται να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, δίχως αποκλείεται να θέσουν κιόλας επιτάπητος όλες τις δυνατές λύσεις για την χώρα μας. Πληροφορίες ανέφεραν ότι το Euro Working Group θα συνεδριάσει κανονικά. Αξιωματούχος επίσης διαψεύδει σε όλα τα διεθνή πρακτορία ότι το Eurogroup δεν θα γίνει αύριο, μόνο το Euro Working Group, και δεν σχεδιάζεται άμεσα, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Τετάρτη, ένα έκτακτο Eurogroup. Δηλαδή, λέει, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δεν θα ήξεραν ακριβώς τι να συζητήσουν μέσα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βέβαια, τώρα αυτό έρχεται κάπως σε αντίθεση με την προθεσμία έτσι, που έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, με την προθεσμία που έχει για να συναυθεί μια συμφωνία, εντός 48 ώρων δηλαδή. Αλλά όπως φαντάζομαι, η εβδομάδα θα είναι γεμάτη εκπλήξεις και εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που μπορούμε να διαβάσουμε μεμονωμένα από το διαδίκτυο, από τον ξένο τύπο. Υπάρχουν ειδήσεις, όπως σας είπα νωρίτερα, για το Eurogroup, για τη Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα επίσης του Spiegel, το οποίο είναι αρκετά αιχμηρό, θα λέγαμε. Διότι, δηλαδή, όπως αναφέρει το Spiegel, λέει πως η Μέρκελ απέτυχε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Ναι. Και συγκεκριμένα τιτλοφορείται το συγκεκριμένο άρθρο πως η Μέρκελ απέτυχε στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αναλύει δηλαδή, επί της ουσίας, για να πούμε γρήγορα, την πολιτική της καγκελαρίου, εκτιμώντας ότι το ύφος εξουσίας της επιδεινώνει την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας διαβάσω και μερικά αποσπάσματα που έχουν δημοσιευτεί βεβαίως πριν από λίγη ώρα στο Spiegel. Η Μέρκελ απολαμβάνει τη φήμη της βασίλειας της Ευρώπης, αλλά δεν έχει μάθει πώς θα χρησιμοποιεί τη δύναμή της, επιτρέποντας αντίθετα σε μια κακή κατάσταση να σιγοβράζει μέχρι να φτάσει σημείο βρασμού. Η αδυναμία της να λάβει αντιλαϊκές θέσεις επιδείνει σοβαρά την ελληνική κρίση. Το ρήγμα που ανοίγει τώρα στην Ευρώπη έχει σχέση με το στυλ ηγεσίας της Μέρκελ και με την ιδιοσυγκρασία της, που επιτρέπει στα πράγματα να συνεχίζονται και να εκφυλίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί όταν πρόκειται να διαπραγματευτεί μια συμβιβαστική λύση και όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενδιαφέρονται για ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Φίλιππε, να σε διακόψουμε, ναι, να παρακολουθήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού την εθνική ενότητα, αποκαθιστώντας την κοινωνική συνοχή αλλά και την οικονομική σταθερότητα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης βγήκαν στους δρόμους δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα, με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους προοπτικής και απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Και αυτή την εντολή θα την υπηρετήσω χωρίς χρονοτριβή. Γνωρίζουμε όλοι πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν όμως δίκαιες λύσεις. Υπάρχουν βιώσιμες λύσεις. Αρκεί να το επιδιώκουν και οι δύο πλευρές. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι με τη σημερινή ιστορική και γενναία επιλογή του, ο ελληνικός λαός απάντησε στο σωστό ερώτημα και ταυτόχρονα άλλαξε και το ερώτημα του διαλόγου στην Ευρώπη. Δεν απάντησε στο ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να φύγει οριστικά από τη συζήτηση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ο μονόδρομος των μνημονίων της λιτότητας. Ο ελληνικός λαός σήμερα έδωσε απάντηση στο ερώτημα ποια Ευρώπη θέλουμε. Και απάντησε γενναία, θέλουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Από αύριο η Ελλάδα θα προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άμεση η προτεραιότητά μας, η τάχιστη αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος, η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας. Και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατανοεί πλήρως όχι μόνο τη γενική οικονομική κατάσταση, αλλά και την ανθρωπιστική διάσταση που έχει πάρει η κρίση στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, είμαστε ήδη έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με ένα πλάνο αξιόπιστης χρηματοδότησης, με ένα σχέδιο αξιόπιστων μεταρρυθμίσεων που θα έχουν την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, με κριτήριο πάντα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταφορά των βαρών από τους αδύναμους στους οικονομικά ισχυρούς, και με ένα αξιόπιστο σχέδιο άμεσων αναπτυξιακών επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως, αυτή τη φορά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα βρίσκεται και το θέμα του χρέους. Πόσο μάλιστα όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του το παραδέχεται. Έκθεση που απουσίαζε μέχρι σήμερα από τις διαπραγματεύσεις, αφού μόλις προχθές είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση οριστικής εξόδου από την κρίση, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ελληνίδες, Έλληνες, τούτη την ώρα ο τόπος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα και συνοχή, ομοψυχία και ειλικρινή συνεννόηση προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αμέσως μετά θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσω αύριο το πρωί τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να ενημερώσω για τις άμεσες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και να ακούσω τις δικές τους προτάσεις. Σήμερα γιορτάζουμε την νίκη της δημοκρατίας. Από αύριο όμως όλοι μαζί συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την εθνική προσπάθεια για μια συμφωνία διεξόδου. Με ισχυρό σύμμαχο την πίστη του λαού μας στις δυνάμεις του, με ισχυρό σύμμαχο τη δημοκρατία και το δίκαιο που είναι με το μέρος μας, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το τέλος προς την αρχή, σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Παρακολουθήσαμε λοιπόν το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα. Φίλιππε, θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και θα γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Νομίζω ότι αυτό ήταν και η είδηση, έτσι, ότι θα συγκαλέσει μάλλον το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Επί της ουσίας ενημερώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ξεκινούν διαδικασίες για να καθίσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στο ίδιο τραπέζι. Για μια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, της πορείας διαπραγμάτευσης, η οποία από ό,τι φαίνεται ξεκινάει από αύριο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Η σύνοδος κορυφής, όπως σας είπα και νωρίτερα, πάντως, αν έχουμε ένα λεπτάκι, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι θα γίνει την Τρίτη. Σύνοδος κορυφής. Πρώτα Άλιστα. δηλαδή το ραντεβού, αρχικά το ραντεβού της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ολάντ στο Παρίσι, τη Δευτέρα, την Τρίτη η σύνοδος κορυφής. Αυτό είναι νομίζω το περίπου το χρονοδιάγραμμα μέχρι την Τρίτη, μέχρι την Τετάρτη και οι πιο σοβαρές συναντήσεις που γίνονται σε επίπεδο ηγετών. Μπορούμε να πούμε τώρα διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γενικότερα ή αν έχετε κάποια άλλη αντίδραση από τον Χρήστο Τομαζάνη που βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι από ό,τι νομίζω, πολλές φορές, αν δεν έχει ήδη φύγει ο κύριος Σαμαράς, αν υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση, κάποια άλλη δήλωση του κυρίου Μημαράκη.
Από εκεί πέρα μπορώ να σας πω επίσης δύο-τρεις ειδησούλες τελευταία στιγμής. Το Reuters βγάζει τώρα ένα δημοσίευμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότητα θα εταιρήσει στο τρέχον επίπεδο τη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Θα δούμε τώρα αυτό, αν θα επιτευχθεί, κατά πόσο μάλλον θα επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Μάρδα που, επειδή το θέσαμε νωρίτερα σαν θέμα με αφορμή τη δήλωση της κυρίας Βαλαβάνη, ο κύριος Μάρδας λέει πως κανείς δεν θα έχει πρόσβαση στηρίδες μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες. Αυτή είναι μια νέα δήλωση ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορούσε τις τραπεζικές στηρίδες και έγινε έτσι ένας μικρός δώρος σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Λοιπόν, Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πατσαρισάκη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Θέλω να κάνω ένα σχόλιο κλείνοντας, ότι από αυτά που άκουσα τις αντιδράσεις των διεθνών πρακτορείων, πραγματικά τρέμουν την επόμενη μέρα μην χτυπήσει κάποια κατσαρόλα στην Ελλάδα. Αυτομάτως θα ανάψει όλη η Ευρώπη. Αυτό φοβούνται και ήδη ο πανικός στις αγορές άρχισε και αύριο θα δούμε πολύ μεγάλες εξελίξεις στις αγορές. Αυτό είναι βέβαιο από τις αντιδράσεις των πολιτικών ηγετών μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δημήτρη, ευχαριστώ. Ένα τελευταίο σχόλιο. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για την αναδιάρθρωση του χρέους, με ένα αστερίσκο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, αλλά ο αστερίσκος ήταν δεν είναι βιώσιμο διότι τους τελευταίους 6-7-8 μήνες δείξαμε μεταρρυθμιστική κόπωση. Δεν κάναμε τίποτα για να έχουμε έσοδα. Οπότε το χρέος δεν έγινε βιώσιμο. Αυτό ως παρατήρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατσαρισάκη, Δημήτρη Δελεβέγκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και συγχαρητήρια στο κανάλι σας και στο blog. Να είστε καλά. Ζούγκλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αγγελική, Γιώργο. Μια τελευταία επικράτεια. Εκτός αν σας ενδιαφέρουν και μείζουν περιφέρειες παλιές, περιφέρειες που είναι σε επίπεδο... Να πάμε στις περιφέρειες. Ωραία. Τις εκλογικές περιφέρειες ή τις πιο γενικές, Ανατολική Μακεδονία, Στράκης, Κεντρικής Μακεδονίας. Τις πιο γενικές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 77,1% η ενσωμάτωση. Δεν εγκρίνεται όχι, 60,3%. Εγκρίνεται ναι, 39,7%. Κεντρικής Μακεδονίας, 77,6%, δεν εγκρίνεται όχι, 59,2%, εγκρίνεται ναι, 40,8%. Δυτικής Μακεδονίας, 99,9%, έτσι, δεν εγκρίνεται όχι, 60,2%, εγκρίνεται ναι, 39,8%. Τώρα πάμε Ηπείρου, 99,9%, ακριβώς, δεν εγκρίνεται όχι, 59,2%, εγκρίνεται ναι, 40,8%. Θεσσαλίας, 99,7%, δεν εγκρίνεται όχι, 62,3%, εγκρίνεται ναι, 37,7%. Ιωνίων Νήσων, 97,8%, δεν εγκρίνεται όχι, 67,6%, εγκρίνεται ναι, 32,4%. Δυτικής Ελλάδας, 80,9% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι, 64,9%, εγκρίνεται ναι, 35,1%. Στερεάς Ελλάδας, 95,6%, δεν εγκρίνεται όχι, 63,9%, εγκρίνεται ναι, 36,1%. Αττικής, 82,4%, δεν εγκρίνεται όχι, 60,3%, εγκρίνεται ναι, 39,7%. Πελοποννήσου, 96,8%, δεν εγκρίνεται όχι, 57,3%, εγκρίνεται ναι, 42,7%. Βορείου Αιγαίου, 95,5%, δεν εγκρίνεται όχι, 61%, εγκρίνεται ναι, 39%. Νοτίου Αιγαίου, 79,9%, δεν εγκρίνεται όχι, 63,8%, εγκρίνεται ναι, 36,2%. Κρήτης, 95,6%, δεν εγκρίνεται όχι, 69,7%, εγκρίνεται ναι, 30,3%. Και μπορούμε να πάμε τώρα και στην επικράτεια, ναι, να δούμε το γενικό. Όπως βλέπεις όμως, σχεδόν η ενσωμάτωση πάει πολύ γρήγορα. Έχουμε συνηθίσει, Αγγελική, σε άλλους ρυθμούς της
προηγούμενες εκλογές. Ναι, εδώ είναι πιο γρήγορη διαδικασία. Σωστά. Λοιπόν, επικράτεια είμαστε στο 87,7% στην ενσωμάτωση, συμμετοχή 62%, άκυρα λευκά 5,8%, δεν εγκρίνεται όχι, είναι 61,4%, εγκρίνεται ναι, 38,6% αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε αν έχουμε τις περιφέρειες που είπαμε που έχουν τις μικρότερες, ναι, τις, τη μικρότερη διαφορά. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι η Λακωνία, η οποία πλησιάζει και αυτή στην ενσωμάτωση, 98,9%. Δεν εγκρίνεται όχι, είναι 51,2%. Εγκρίνεται ναι, 48,8%. Όσο πλησιάζουμε στο 100%, τόσο αρχίζει σιγά-σιγά και ανοίγει, ναι. Αλφα Αθηνών, 89,3%. Δεν εγκρίνεται όχι, 52,8%. Εγκρίνεται ναι, 47,2%. Η Καστοριά έχει την ενσωμάτωση πλέον 100%, δεν εγκρίνεται όχι, 52,4%, εγκρίνεται ναι, 47,6%. Χίου, 100% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι, 53,8%, εγκρίνεται ναι, 46,2%. Σερών, 90,4%. Δεν εγκρίνεται όχι, 53,7%. Εγκρίνεται ναι, 46,3%. Και Γρεβενών, 100% η ενσωμάτωση. Δεν εγκρίνεται όχι, 54,3%. Εγκρίνεται ναι, 45,7%. Υπενθυμίζουμε ότι η διαφορά αυτών που δείξαμε ήταν μέχρι 10%, είναι από 10% και κάτω. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τη ροή. Μπορούμε να συνθέσουμε. Ναι, ναι. Βεβαίως, ναι, ναι. Βεβαίως. Να τη βάλουμε από την αρχή. Εκλογικές περιφέρειες πλέον. Αλφα Αθηνών, λοιπόν. Αλφα Αθηνών, η ενσωμάτωση 89,3. Δεν εγκρίνεται όχι, 52,8. Εγκρίνεται ναι, 47,2. Β' Αθηνών, 71,8 η ενσωμάτωση. Δεν εγκρίνεται όχι, 58,6. Εγκρίνεται ναι, 41,4. Αλφα Πειραιός, η ενσωμάτωση το 96,3, δεν εγκρίνεται όχι, 59,6, εγκρίνεται ναι στο 40,4. Β' Πειραιός, ενσωμάτωση το 98,9, δεν εγκρίνεται όχι, 72,5, εγκρίνεται ναι 27,5. Αττικής, με ενσωμάτωση το 96,8, δεν εγκρίνεται όχι, 64,2, εγκρίνεται ναι 35,8. Ετωλοκαρνανίας, με ενσωμάτωση το 84,2, δεν εγκρίνεται όχι, 60,8, εγκρίνεται ναι, 39,2. Αργολίδος, με ενσωμάτωση το 100%, δεν εγκρίνεται όχι, 57,7, εγκρίνεται ναι, 42,3. Αρκαδίας, η ενσωμάτωση το 98,2, δεν εγκρίνεται όχι, 56,6, εγκρίνεται ναι, στο 43,4. Στην περιφέρεια Άρτας, με ενσωμάτωση το 100%, δεν εγκρίνεται όχι 60, εγκρίνεται ναι στο 40%. Αχαΐας, 82,9 η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 68%, εγκρίνεται ναι 32%. Στην περιφέρεια Βιωτίας, με ενσωμάτωση το 100%, δεν εγκρίνεται όχι 67,4, εγκρίνεται ναι 32,6. Στην περιφέρεια Γρεβενών, με ενσωμάτωση 100%, εγκρίνεται όχι 54,3, εγκρίνεται ναι 45,7. Στην περιφέρεια Δράμας, με ενσωμάτωση στο 80,4%, δεν εγκρίνεται όχι 57,2, εγκρίνεται ναι 42,8. Στην περιφέρεια Δωδεκανήσου, με ενσωμάτωση στο 78, εγκρίνεται όχι 64,9, εγκρίνεται ναι 35,1. Στην περιφέρεια Εύρου, με ενσωμάτωση 75,9, δεν εγκρίνεται όχι 55,2, εγκρίνεται ναι 44,8. Στην περιφέρεια Ευβοίας, με ενσωμάτωση 92,8, δεν εγκρίνεται όχι 67,3, εγκρίνεται ναι 32,7.
Στην περιφέρεια Βρετανίας, με ενσωμάτωση το 100% δεν εγκρίνεται όχι 55,9, εγκρίνεται ναι 44,1. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε διακόψω. Ναι, να πάμε στον Χρήστο Μαζάνη. Έχουμε τον Χρήστο στη γραμμή. Χρήστο. Σας ακούω πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι... Ναι. Υπέβαλε την παραίτησή του λοιπόν νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς. Αποχώρησε ο κύριος Σαμαράς εδώ από το στρατηγείο της Συγκρού. Δεν έκανε κάποια δήλωση, δεν μας είπε τίποτα δηλαδή. Τώρα, από αύριο είναι το θέμα τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό συζητιέται μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένονται εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πια το ενδιαφέρον στρέφεται στις δηλώσεις φυσικά και των υπόλοιπων στελεχών, αλλά και των βουλευτών την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω, αυτό είναι το κλίμα, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Τελευταίες δηλώσεις δεν έχουμε από στελέχη πάντως, τουλάχιστον όσο αφορά στελέχη τα οποία βρίσκονται ακόμα εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Περιμένουμε, ίσως πάρουμε κάποια δήλωση από κάποιους που βρίσκονται ακόμα στους ορόφους, αλλά οι περισσότεροι βέβαια έχουν αποχωρήσει μετά φυσικά και την αποχώρηση του κ. Σαμάρα. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στον Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη. Ναι, Κωνσταντίνα. Σωτήρη, τι νεότερο έχουμε. Λοιπόν, ο κόσμος είναι λίγο λιγότερο από 10.000 τώρα. Να σου πω κάτι εντυπωσιακό. Όταν ανακοινώθηκε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, μια πολύ δυνατή ιαχή ακούστηκε από την πλατεία Συντάγματος. Έπεσε μάλιστα και, κάποια βαρελότα. Έτσι υποδέχθηκε λοιπόν η πλατεία την παρέτηση του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμένει εδώ ο κόσμος παλμός, σημαίες όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και κάποιων άλλων χωρών, κυρίως της Νότιας Ευρώπης, καθώς και κάποιων άλλων φορέων που συμμετέχουν στη σημερινή συγκέντρωση εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Βεβαίως θα σας πω ότι στην πλατεία είναι πολλοί μικροπολιτές που έχουν στήσει ένα πραγματικό τσιμπούσι, ψήνει συνέχεια και πουλάνε στον κόσμο τα εφόδια για να παραμείνει και άλλες ώρες στο Σύνταγμα, καθώς νομίζω ότι η νύχτα θα είναι μακρά και για την πλατεία Συντάγματος, όπου πολλές χιλιάδες Ελλήνων βρίσκονται εδώ και πανηγυρίζουν ουσιαστικά για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα πυροδοτήσει βεβαίως και πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη ροή των αποτελεσμάτων. Βεβαίως. Είχαμε μείνει στην περιφέρεια Ζακύνθου, όπως είπε η Αγγελική, με ενσωμάτωση στο 100%. Δεν εγκρίνεται όχι 67,3, εγκρίνεται ναι 32,7. Η επόμενη περιφέρεια, η περιφέρεια Ηλίας, με ενσωμάτωση στο 76,7. Δεν εγκρίνεται όχι 64,7%, εγκρίνεται ναι 35,3. Στην περιφέρεια Ημαθίας, με ενσωμάτωση στο 87,1. Δεν εγκρίνεται όχι 64,5, εγκρίνεται ναι 35,5. Στην περιφέρεια Ηρακλείου, η ενσωμάτωση στο 92,5. Δεν εγκρίνεται όχι 70,7, εγκρίνεται ναι 29,3. Στην περιφέρεια Θεσπρωτείας, με ενσωμάτωση 100%, δεν εγκρίνεται όχι 59%, εγκρίνεται ναι 41%. Στην Α Θεσσαλονίκης, με ενσωμάτωση στο 65%, δεν εγκρίνεται όχι 59,1, εγκρίνεται ναι 40,9. Στη Β Θεσσαλονίκης, με ενσωμάτωση στο 82%, δεν εγκρίνεται όχι 59,5, σωστά, εγκρίνεται ναι 40,5. Γιώργο, με συγχωρείς να σε διακόψω. Ναι, συγγνώμη, βεβαίως. Και πάλι, και να πάμε παρακαλώ πολύ στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο. Καλησπέρα και από το Ζάπιο, όπου τα φώτα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, έχουν χαμηλώσει. Σχεδόν το σύνολο του κόσμου έχει αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν έχετε και την εικόνα μας στα πλάνα σας, αλλά νομίζω ότι από μόνη της δίνει την αποφώνηση της σημερινής βραδιάς. Δεν έχω εικόνα και για το τι συμβαίνει στο Σύνταγμα, ωστόσο νωρίτερα όλη η πλατεία πλημμύρισε από κόσμο με εντελώς εορταστική διάθεση. Άλλοι βρίσκονταν εκεί από νωρίς, άλλοι κινήθηκαν
από την πλατεία Κλαθμόνος όπου είχε τη συγκέντρωση και είχε στήσει το Video Wall ο ΣΥΡΙΖΑ και κινήθηκαν μαζικά προς το Σύνταγμα που παρέμειναν για αρκετή ώρα όχι τόσο πολύ φωνάζοντας συνθήματα όσο ουσιαστικά πανηγυρίζοντας. Ήταν μια βραδιά στην οποία έβλεπες πολύ κόσμο ανακουφισμένο από μια καιρή δόση ελπίδας αν όχι από κάτι άλλο. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε στον κόσμο την σημερινή βραδιά. Να σου πω, Κωνσταντίνα, όπως τα ξέρεις. Σε είδαμε νωρίτερα, Σωτήρη, στο Σύνταγμα. Από πολύ νωρίς είχε συγκεντρωθεί κόσμος. Συγγνώμη, Πέτρο, είχε συγκεντρωθεί από νωρίς αρκετός κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Πράγματι, οι υποστηρικτές του ΕΠΑΜ στην πλειοψηφία τους, εκείνοι είχαν στήσει εκεί την μικροφωνική τους εγκατάσταση και με ενημερώσεις αλλά και τραγούδια έδιναν τον τόνο στην πλατεία Συντάγματος. Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία προανέφερα, με όλους εν τέλει τους διαδηλωτές να ενώνονται στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου παρέμειναν για αρκετή ώρα. Νωρίτερα στο Ζάπιο βρέθηκε και ο Πρόεδρος των Εξαρτητών Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος αποχώρησε. Πέτρο, να σε διακόψω. Μείνε στη γραμμή, παρακαλώ πολύ, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κ. Σούλτς. Είπε όχι, αλλά 18 άλλα κράτη, τα οποία διάβασαν πολύ προσεκτικά αυτές τις προτάσεις, δεν είναι αυτοί οι οποίοι τους απασχολεί αυτό το οποίο είπαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες πήραν μια δημοκρατική απόφαση, ναι, αλλά και τα άλλα κράτη έχουν μια άλλη απόφαση και αυτό είναι εξίσου δημοκρατικό. Τώρα θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει προτάσεις οι οποίες θα πείσουν τα άλλα 18 κράτη όσο και τους θεσμούς στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό το θέμα. Και είναι αναγκαίο, αποτελεσματικό και πάρα πολύ σημαντικό να επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτό όμως θα γίνει βάσει προτάσεων οι οποίες θα έρθουν από την Ελλάδα. Πρέπει να αποδεχθούμε την ανεξαρτησία και την θέση την οποία πήρε ο ελληνικός λαός σήμερα. Η υπόσχεση του Υπουργού Οικονομικών ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν αύριο και θα υπάρχουν χρήματα από την Τρίτη, για μένα προσωπικά μου φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και είναι επικίνδυνο να το υπόσχεται κανείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς οι Έλληνες θα πρέπει σήμερα και κάθε μέρα να καταλάβουν ότι είναι πιθανόν η κατάσταση να γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Θα πρέπει αύριο, το αργότερο την Τρίτη, να έχουμε μια συζήτηση σε επίπεδο Eurogroup, να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους, τα παιδιά, τα νηπιαγωγεία, όλους αυτούς οι οποίοι δεν θα πρέπει να πληρώσουν την ύφη, αν μπορώ να το πω έτσι, το λογαριασμό για την δυσκολία στην οποία έφερε η κυβέρνηση τον λαό της σήμερα. Ότι η ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ώρες θα καταβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, θα υποβάλει μάλλον συγκεκριμένες προτάσεις που θα είναι προς σωστή κατεύθυνση, προτάσεις ουσιώδης και προς σωστή κατεύθυνση ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε. Εάν όχι, τότε πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Μάλιστα, αυτό ήταν το μήνυμα του κυρίου Σούλτς, οι δηλώσεις του κυρίου Σούλτς, ότι οι Έλληνες πήραν μια δημοκρατική απόφαση, είπε, και ότι είναι σημαντικό να επαναδιαπραγματευτούμε, το τόνισε 2 με 3 φορές. Θα πρέπει αύριο, είπε ο κύριος Σούλτς, να έχουμε συζητήσεις σε επίπεδο Eurogroup. Και μάλιστα, αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Σούλτς. Να πέσουν ξανά όλα τα... να πέσουν νέες προτάσεις στο τραπέζι. Και θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Πάνο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμένο. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, επειδή και οι εξελίξεις τρέχουν, να μας κάνετε ένα σχόλιο στις δηλώσεις του κυρίου Σούλτς. Δεν έχω ακούσει τις δηλώσεις του κύριου Σούλτς. Ελπίζω πως παίξατε τη συνέντευξη δική μου στον Ζάπιο. Σας παρακολουθήσαμε. Και ελπίζω να το παίξατε, γιατί οι περισσότεροι το διέκοψαν για να βάλουν τον κύριο Σεχωρά. Οπότε πέρα, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, πέστε μου. Πώς σχολιάζετε το ποσοστό του όχι, κύριε Καμένο? Νομίζω ότι είναι συντριπτική η ενότητα του ελληνικού λαού. Και αυτό που θέλω να στείλω σαν μήνυμα είναι ότι από αύριο το πρωί
όλοι οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως τι ψήφισαν σήμερα, πρέπει να είμαστε μια γροθιά και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη μέρα για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον αυτής της χώρας που δέχθηκε όλη αυτή την επίθεση των 5 ετών από την πολιτική της λιτότητας. Και το μήνυμα νομίζω είναι ότι πρέπει να μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση της διαπλοκής, των καναλιών ανεφάδειας. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη αγκαλιά με τον κύριο Λαγιώτη, τον Κώστα Καραμαλή αγκαλιά με τον Γιώργο Παπανδρέου και από την άλλη μεριά τον ελληνικό λαό. Τι σημαίνει το όχι για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, κύριε Καμένο? Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Ότι η Ευρώπη των εθνών κρατών, η Ευρώπη των ίσων, στην οποία έβαλε την Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι η Ευρώπη που πρέπει να σέβεται την άποψη των λαών. Η γερμανική επικυριαρχία απέτυχε ακόμα μια φορά να επιβάλλει τη δική της άποψη. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις σας στο Ζάπιο και μιλήσατε για ένα σάπιο σύστημα. Και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου σχολιάσετε πώς κινήθηκαν, αν θέλετε, την τελευταία εβδομάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες τις οποίες βιώσαμε. Είδαμε μία μονόπλευρη ενημέρωση, έναν εκφοβισμό και τρομοκρατία από τους πολίτες, η οποία, αν θέλετε, έφτασε σε σημεία πλέον να φύγουμε ακόμα και από ακραία φαινόμενα που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν. Εγώ προσωπικά βίωσα σήμερα το πρωί να με απειλεί δημοσιογράφους στα παιδιά μου να μην ακολουθήσουν τις δικές μου απόψεις και τους συνέστησε, τους επέδειξε το διαβατήριό μου με το οποίο θα φύγω τη νύχτα. Ο κύριος οικονόμου από το Sky. Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν τα είχαμε ξαναβιώσει. Αυτό δείχνει πια ότι αντιλαμβάνονται ότι τα κανάλια της διαπλοκής, της διαφθοράς, ανεφαδιών, τελειώνουν μαζί με την ψήφο του ελληνικού λαού για να αλλάξουμε τις συνθήκες μεταπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο σας όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καμένο, που παρουσιάστηκαν όλη αυτή την εβδομάδα. Μόνο η διαδικτυακή της ζούγκλα.gr έπεσε τόσο κοντά, κύριε Καμένο. Εάν εξαιρέσει κανείς τη ζούγκλα στη δημοσκόπηση, είναι για να γελάει κανείς. Για να γελάει και να κλαίει βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι πλέον πρέπει να υπάρχει θέμα αναθεώρησης όλων των αδείων. Όταν η Τσιπιό δίνει 3 μονάδες και είναι 20, όταν οι άλλες εταιρείες κινούνται μεταξύ 3 και 4 μονάδων και ο ελληνικός λαός σε ποσοστό 20%, 60% επιλέγει το όχι, νομίζω πια βλέπουμε ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες υπάρχουν μάλλον για να επηρεάζουν την κοινή γνώμη και όχι για να αναδεικνύουν την άποψη της γνώμης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θερμά συγχαρητήρια, Ζούγκλα. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικράτεια, Αγγελική. Να δούμε μια επικράτεια και να συνεχίσουμε με τις εκλογικές περιφέρειες. Να δούμε την επικράτεια. Εντάξει. Και... ωραία. Να η επικράτεια, να κάνουμε και μια ανανέωση, να πάρουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει. Είναι στο 89,7% η ενσωμάτωση. Συμμετοχή 62,2%, άκυρα λευκά 5,8%, δεν εγκρίνεται όχι 61,4%, εγκρίνεται ναι 38,6%. Μάλιστα. Θες να κάνουμε στις περιφέρειες έναν τελευταίο γύρο. Ορισμένες ήταν στο 100%. Ναι. Σε αυτές που έχουν τη μικρότερη διαφορά, να δούμε αν έχουν φτάσει και αυτές στο 100%. Κάποιες από τις περιοχές που δεν έφτασαν, που δεν ήταν νωρίτερα στο 100%. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτές που ήταν οι τελευταίες, αυτές που δείξαμε, δεν είχαν... Ναι. Κάποιες από αυτές είχαν φτάσει. Ναι. Συγγνώμη, θα πρέπει να δείξουμε αυτές που δεν είναι στο 100% ακόμα. Ωραία. Έτσι, είναι... Λοιπόν, μου τις λες. Στην Αλφα Αθηνών νομίζω δεν είχαμε το 100%. Όχι, πάμε σε αυτές που είναι πιο χαμηλές, θέλεις. Ναι, ναι. Γιατί είναι πιο χαμηλές. Η Αλφα Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό. Είναι η Αλφα Θεσσαλονίκης, 65%.
Συμμετοχή 66,4. Άκυρα λευκά 5,3. Δεν εγκρίνεται όχι 59,1. Εγκρίνεται ναι 40,9. Mm-hmm. Η επόμενη είναι... Μετά θα πάμε στην περιφέρεια Καβάλας, όπου η ενσωμάτωση είναι στο 73,8. Δεν εγκρίνεται όχι 59,6. Εγκρίνεται ναι 40,4. Μετά είναι Εύρου. 76,5% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 55,3%, εγκρίνεται ναι 44,7%. Μετά θα πάμε στην περιφέρεια Ηλίας, όπου η ενσωμάτωση είναι στο 76,7%. Mm-hmm. Δεν εγκρίνεται όχι 64,7%, εγκρίνεται ναι 35,3%. Η επόμενη είναι η Β' Αθηνών με 77,9%. Δεν εγκρίνεται η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 58,6%, εγκρίνεται ναι 41,4%. Mm-hmm. Να πάμε στην περιφέρεια Δωδεκανήσου, με ενσωμάτωση στο 78,6, δεν εγκρίνεται όχι 64,9, εγκρίνεται ναι 35,1. Η περιφέρεια Ροδόπης, με 80,2% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 63,6%, εγκρίνεται ναι 36,4%. Ακολουθεί η περιφέρεια Πέλλας, με ενσωμάτωση το 80,4%, δεν εγκρίνεται όχι 60,8%, εγκρίνεται ναι 39,2%. Η περιφέρεια Δράμας, 80,8% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 57,3%, εγκρίνεται ναι 42,7%. Θα ακολουθήσει η περιφέρεια Ξάνθης με ενσωμάτωση στο 81%, δεν εγκρίνεται όχι 67,6%, εγκρίνεται ναι 32,4%. Στη συνέχεια είναι η περιφέρεια Χαλκιδικής, 82% η ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 59,3%, εγκρίνεται ναι 40,7%. Πάμε και στη Β' Θεσσαλονίκης, με ενσωμάτωση στο 82,4%, δεν εγκρίνεται όχι 59,5%, εγκρίνεται ναι 40,5%, συγγνώμη. Η περιφέρεια Αχαΐας, με 83% ενσωμάτωση, δεν εγκρίνεται όχι 68%, εγκρίνεται ναι 32%. Μάλιστα, Αγγελική. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο zoogla.gr μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα. Θα παίζουμε ανακλογικές περιφέρειες και επικράτεια, mm-hmm. συνέχεια μέχρι να ενσωματωθεί το 100%. Λοιπόν, Αγγελική, Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ για απόψε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και λοιπόν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη δημοσιογραφική ομάδα, το τεχνικό επιτελείο του zoogla.gr, φυσικά της τηλεόρασης της Ζούγκλας, και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε όλοι καλά.